πολέμουν γιατί τους κύριους πολέμουν, τους κύριους Αλαμάντη, την γίνη της μητέρας τους, για την υποδιοποίηση του τελευταίου τμήματος της χώρας κάτω από τον Αγιογή και στην περιοχή των πολεμέρικων. Το άλλο μπαίνει γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, γι' αυτό μπαίνει σαν έκτα αυτό. Την επικαιροποίηση της απόφασης του Συμβουλίου μας του 12 για τις αλλαγές στο σχέδιο πόλης της περιοχής κάτω από το κτίριο του Δήμου για την ανέγερση του πολυφόρου, του οποίου τη μελέτη έχει χρηματοδοτήσει ο Αρχιδιάς Κάρκος, και το τρίτο θέμα είναι η άποψη του Δήμου για την κατάργηση του κτιρίου ιδιοκτησίας του δημοσίου, το οποίο είναι και σοβαρό και πρέπει να πάρουμε θέση και άμεσα να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Αν το Συμβούλιο συμφωνεί να δούμε αυτά τα τρία θέματα, με τα δύο πρώτα που είναι υποθέτω πολύ σύντομη, μεγάλο χρόνο τη διαδικασία, και να πάμε στο ζήτημα της τεχνητής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε? Το πρώτο λοιπόν θέμα που έκρεπτο αφορά την αποδοχή της πρώτης δωρεάς από τους αδελφούς κ. Καραμάντη και Λέμπη, στην γίνη της μητέρας τους. Σταμάτη, θα μας πεις το κομμάτι που αφορά. Λοιπόν, αφορά το κομμάτι το οποίο είναι από την παλιά πόλη, από την Καμάρα μέχρι το Ραφαήλ Νάφη. Έχει γίνει ένα κομμάτι μέχρι το κινηματοθέατρο, παράλληλα με την εκεί αποχέτευση. Αυτό τώρα είναι ένα ποσό γύρω όχι, το ποσό είναι 70.713 ευρώ. Περιλαμβάνει την αποξήλωση των δύο εναέριων υποσταθμών, αυτός που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργη, στον κήπο και πίσω στο σπίτι του Πολέμη, και αποξηλώνονται όλα τα επιτύχια δίκτυα τα οποία βρίσκονται πάνω στις ιδιοκτησίες. Το σκάψιμο τώρα, έτσι να σας πω έτσι περιμητικά, αυτό που θα ταλαιπωρήσει, ας πούμε, τους πολίτες είναι ένα σκάψιμο που θα γίνει πίσω από το κινηματοθέατρο μέχρι το αντιφραγείο μαγαζί, γιατί εκεί έχουμε αφήσει κάποια κουβέντα τα οποία ένα δίκτυο το οποίο και δύο στερνάτε θα σκάψουμε, δηλαδή αυτό που είναι πάει προς την Παρατιανή και ένα στενάκι κατά πάσα πιθανότητα τώρα δεν ξέρω τι είναι το Λέμι ή το Κιοπάδι που θα πάει από τον κήπο του Αγίου Γεωργίου μέχρι τον προσταθμό που υπάρχει και στα Κιονιά. Και αυτό είναι το σκάψιμο και θα τοποθετηθεί ένας συγκεκριμένος υποσταθμός κόμπα στον κήπο του Αγίου Γεωργίου που έχει παραχωρήσει η Μητρόπολη. Και μέσα σε συνδέσεις με την Επιτροπή του Αγίου Γεωργίου και τον αυτό είναι το έργο. Και από ξυλόκινο τα παλιά δίκτυα. Συμβούλιο το Συμβούλιο για την αποδοχή της δωρεάς του Ανατολικού Πολέμου. Α, να πω κάτι άλλο, ότι αυτό έχει υπολογιστεί να γίνει το δίμη με τη δίμη σου να έρχονται και έχετε πάσα και δεν τέλος πάντων να σας πω τώρα. Να ξεκινήσει το Μάιο και να τελειώσει περίπου το Ιούνιο. Επειδή θα βοηθήσει και ο καιρός από θέμα. Ωραία, αποδέχεται το Συμβούλιο, το αποδεχόμαστε. Πάμε στην επικαιροποίηση και ευχαριστούμε βεβαίω τον Παναγιώτη Πολέμη, την κοινωνική του. Πάμε στην επικαιροποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το σχέδιο πόλη. Πρόκειται για την απόφασή μας που πήραμε το φθινόπωρο χειμώνα του 12, πριν δύο χρόνια περίπου, ένα μισή χρόνο, και αφορούσε την αλλαγή, τις αλλαγές που γινόταν στο σχέδιο πόλης, στην περιοχή μεταξύ του παλιού επαρχείου, του Δήμου, της αστυνομίας και της ιδιοκτησίας Αυρολαγή, το κομμάτι αυτό, και στο οποίο τροποποιούνταν το οδικό δίκτυο κλπ. Που προβλεπόταν, γιατί δεν υπάρχει πάντα κομματιστική κλπ. Προκειμένου να εγκριθεί από το κεντρικό σκοπ, από το σκοπ Αιγαίο, η μελέτη που καταθέσει ο Αρχιδιάς ο Κάρκος στον Δήμο, αποδεχτήκαμε και υποβάλαμε για έγκριση της, προκειμένου να γίνει ο πολυπόρος πολιτισμού που προβλέπεται. Για αυτή την απόφαση είχαμε δει το τοπογραφικό διάγραμμα που είχε καταθέσει ο κ. Μανάρης και η κυρία Χρονιλάκου, το πλάνο τους και την σχηματική τομή και τις τεχνικές εκθέσεις που συνόδευαν.
Ο φάκελος είναι εδώ, δεν αλλάζει τίποτα από αυτά. Είναι επουσιώδεις αλλαγές. Ζητείτε όμως, σύμφωνα με ό,τι ζήτησε ο Λέντο Σκοπ, ζητούμε την επικαιροποίησή του λοιπόν ως απόφαση και την επανυποβολή του, η οποία θα γίνει μάλιστα διαζώσεις, θα κατέβει ο ίδιος ο δωρητής για να ζητήσει την έγκλησή της, ώστε να προχωρήσει την κατασκευή στη συνέχεια. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Αν δεν υπάρχουν, το Συμβούλιο εγκρίνει την από 15-12 απόφασή του με βάση τις τροποποιήσεις που ζήτησε το ΣΚΟΠ και έκαναν οι εντεταλμένοι μηχανικοί, ο κ. Μαρκάνης, το Πογράφος και η κυρία Κονδυλάτου. Το Συμβούλιο συμφωνεί και πάμε στο τρίτο έκτακτο θέμα που είναι η τοποθέτηση του Δήμου και η ενέργεια που πρέπει να κάνουμε για το τεκμήριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου όπως έχει όπως είχε μέχρι σήμερα και όπως τώρα προβλέπεται να γίνει με νόμο που περνάει άμεσα και στον οποίο καταργείται αυτό με αποτέλεσμα να έχουν περιπέτειες. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο για την παρουσίαση την κυρία Κυρτάτα, την νομική σίγουρο του Δήμου. Γεια σας. Όπως γνωρίζουμε όλοι εδώ, στην Άνδρο και γενικά στις Κυκλάδες, ίσχυε επί σειρά δεκαετιών, δεν ίσχυε μάλλον σε διάρκεια των δεκαετιών το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του δημοσίου. Το οποίο τι σημαίνει, ότι το νησί δεν εξουσιάστηκε από το Σουλτάνο ή του Οθωμανού, όπως έχουν αποδεχτεί γιατί είχε αποδεχτεί ο Άγιος Πάγος και είναι και ιστορικά θεμελιωμένο, αλλά από του στενού ιδιώτε και συνεπώ το δημόσιο δεν απέκτησε κανένα δικαίωμα επί ακινήτων, είτε ως διάδοχο του Οθωμανικού Δημοσίου, είτε μέσω δικαιώματος πολέμου. Αυτό έχει θεσπιστεί και στον βασικό κώδικα, στο άρθρο 62 του νόμου 998 του 1979, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ και το 2003, και αφορά το βάρος απόδειξης, δηλαδή σε δίκες μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου, το βάρος αποδείξεως το έχει το δημόσιο. Δηλαδή δεν ισχύει η κυριότητα του δημοσίου και εξαιρούνται μετά οι νήσεις των κλάδων από αυτό. Αυτή η εξαίρεση είναι η δεκτή από τα δικαστήρια, από το νομικό συμβούλιο του κράτους, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι τα ευρισκόμενα στις Κυκλάδες νήσους ακίνητα υπήρχαν στην Οθωμανική κυριαρχία ειρηνικά και όχι δικαιώματα πολέμου, δυνάμεις ενθικόμενα στον τόπο κατακτητών, και Σουλτάνου και κατά τη διαδοχή του τοπικού δημοσίου παρέμειναν ιδιωτικά και δεν περιείχαν στο ελληνικό δημόσιο. Τώρα, με το σχέδιο νόμου για τα βασικά οικοσυστήματα, στο άρθρο 6 επιχειρείται η τροποποίηση του άρθρου 62 με εξαιρέσει τι κλάδε και με την προτινόμενη τροποποίηση καθιερώνεται διαδικαστικό προνόμιο του δημοσίου επί των πάση φύσεω αμφισβητήσεων διενέξεων ειδικών μεταξύ αυτού, το οποίο επικαλείται δικαίωμα στις προστατευόμενες από τον νόμο αυτό εκτάσεις και προβλέπεται ότι το τελευταίο φέρει βάρος απόδειξης των νόμων δικαιώματος. Δηλαδή, απαλήφονται από τις περιοχές του άρθρου, τις οποίες δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του ελληνικού δημοσίου ή Κυκλάδες, σύμφωνα με την προτινόμενη ρύθμιση, ακολουθώντας την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου, την υπαρχόν 1 απόφαση του 2013. Δηλαδή, ενώ μέχρι σήμερα το άρθρο το έβλεπε ειδικά ότι το βάρος απόδειξης δεν παρήγει τον ιδιοκτήτη, προβάλλοντας το διευθυνσιακό δικαίωμα στις συγκεκριμένες περιπτώσεις στον οποίο βρίσκεται το νόμο Κυκλάδων, για άγνωστο και ακατανόητο λόγο και ενώ διατηρείται η εξαίρεση για τα Ιόνια νησιά, για την Κρήτη, για τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο, για τα Κύθυρα, παραλείπονται μόνο οι περιφέρειες των πρωτοδικείων των Κυκλάδων, Σύρου και Νάξου, ενώ προστίθεται περιέργως
οι περιφέρειες των περιοδευτικών δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, οι οποίες μέχρι το 1949 το κείμενο του 1979 δεν εξαιρούνται. Τώρα, αυτή η απόφαση, επί τη βάση της οποίας προτείνεται αυτή η αλλαγή, να εξαιρεθούν δηλαδή οι Κυκλάδες, να σταματήσει να ισχύει και οι Κυκλάδες του κμηνιωτηριότητας του Δημοσίου, του Αρίου Πάγου, έχει ερμηνεύσει με διαφορετικό τρόπο τις μέχρι τώρα διεθνείς συνθήκες στα πρωτόκολλα του Λονδίνου του 1830, τα ερμηνευτικά κείμενα των προστάκτων δυνάμεων, τις συνθήκες του Ελληνικού Συνδικού κλπ. Και έχει τεθεί για τα λεγόμενα αδέσποτα κτήματα και όσοι εγκαταλείφθηκαν από τους Οθωμανούς μετά την αποχώρησή τους λόγω του απελευθερωτικού αγώνα, ότι αποκτήθηκαν δικαιώματα πολέμου, ανεξαρτήτως της κατάληψής τους κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα από το δημόσιο ή τις ελληνικές δυτικές δυνάμεις. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά σε 91 στρέμματα στην καλύτερα της Σαντορίνης. Το δημόσιο έγινε αγωγή και υποστήριξε ότι κανένας ιδιώτης δεν απέκτησε δικαίωμα στον ακίνητο που περιλήφθη στο κράτος λόγω διαδοχής του Οθωμανικού Δημοσίου και δικαιώματι πολέμου. Το Πρωτοδικείο Νάξου απέκτησε την αγωγή, αλλά το Εκδοτήριο Αιγαίου του 2007 δικαίωσε το δημόσιο, υιοθετώντας τις απόψεις του. Με αυτή την απόφαση του Εκδοτήριου επισημαίνεται η προσπάθεια αύξησης της διεκδικούμενης έκτασης κλπ. Κρύπτωση στα γκρεμνά δεν υπήρχαν ποτέ ιδιοκτησίες και ο ισχυρισμός των ιδιωτών ότι επί τουρκοκρατίας δηλωνόταν ολόκληρη έκταση και αυτά δεν βρήκε προσπάθεια. Τώρα, με την τροποποίηση που πάει να περάσει η κυβέρνηση, ανατρέπεται το καθεστώς που ίσχυε επί δεκαετίες μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων και στις σκοτολιβαδικές εκτάσεις του νομού Κυκλάδων, οι οποίες αποτελούν περίπου το 1/3 της έκτασης των νησιών. Αυτοί οι ιδιοκτήτες που έχουν πληρώσει και υπόλοιπα συμβόλαια 80% του πλέον μισθών, έχουν πληρώσει κόσμο τα βήματα της κληρονομιάς, ξαφνικά βρίσκονται ως μη ιδιοκτήτες. Για αυτές τις εκτάσεις, το Υπουργείο Καχοδέ είχε εκδώσει ενίκιο το 2006, στο κείμενο της οποίας αποδεχόταν ότι εξαιρούνται ρητά οι νήσοι των Κυκλάδων από το βάρος απόδειξης της κυριότητας των ιδιωτών και ότι η παραπάνω εξαίρεση προέκυψε διότι τα ευρισκόμενα στις Κυκλάδες ακίνητα υπήρξαν στην Ευρωπαϊκή Κυριαρχία ελληνικά, όλα αυτά που είπαν προηγουμένως. Αυτό το 2006 το Υπουργείο Καχοδέ το δέχτηκε και επέτρεπε να κτίζονται, να εκτίζονται οικοδομικές άδειες στα χρωματολιβαδικά. Τώρα, με την προτινόμενη τροποποίηση, επέτρεπε την ανατροπή των όσων ίσχυαν επί πολλά χρόνια, από το 1934 βάση νομολογίας, από το 1979 βάση νόμου, και ειδικά για την Άνδρο, η προτινόμενη αυτή τροποποίηση θα προκαλέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο στο ζήτημα της καταγραφής του φερόμενου δημοσίου κτήματος στην περιοχή των μεταλλείων του Αγίου Πέτρου, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί υπουργική απόφαση που έρει την καταγραφή μόνο προς το λόγο της μη διαδοχής του ελληνικού δημοσίου στο τουρκικό δημόσιο δικαιώματο πολέμου και τις συνέπειες αυτής μη ισχύωσης του κοινωνικού ιδιότητας του δημοσίου, της Κυκλάδας. Τώρα, τι προτείνεται. Προτείνεται να γίνει μια παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς, γιατί όλος αυτός ο νόμος δημιουργεί πολλά προβλήματα και κάποιες αιματολογικές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των νησιών, ουσιαστικά διμέχοντας τις ιδιώκτες σκοτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν αμφιλεγούνται, και αυτό θα προκαλέσει και πάρα πολλές δικαστικές διαμάχες. Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι το δεκτήριο υπέρ του Δημοσίου να συνεχίσει να μην ισχύει και στις Κυκλάδες. Πρέπει να γίνει ένα ψήφισμα, πρέπει να γίνει να γίνουν οπωσδήποτε επίγουσες ενέργειες για να μην περάσει αυτό. Και θα ήθελα να πω σαν δικηγόρος που το συνειδητοποιούμε εδώ ότι τα δικαστήρια της ΣΥΡΟΥ ήδη έχουν αρχίσει και συμμορφώνονται προς την απόφαση αυτή του Αρίου Πάγου και ο κ. Μαλταμπές το ξέρει, και ο κ. Πομπόνης το ξέρει και ο κ. Ξαντός όλοι οι συνάδελφοι. Το δημόσιο πλέον αντιδικεί με μεγάλη σφοδρότητα όταν υπάρχει αγωγή ιδιοκτήτη εναντίον του δημοσίου, επειδή είναι κατολιβαδική έκταση, κάνει φωτοερμηνίες, φέρνει μάρτυρες και τα δικαστήρια έχουν αρχίσει σιγά σιγά και απορρίπτουν αυτές τις αγωγές των ιδιωτών και δικαιώνουν το δημόσιο. Επίσης θέλω να πω ότι από τότε που έγινε η καταγραφή του δημοσίου κτήματος στο Δήμο Ιδρούσας, η υποθυποφύλακας, έχει κάνει
μια μεγάλη, σε μεγάλο βάθος έρευνα και κατέχει αυτό το θέμα καλύτερα από τον καθένα. Και θα ήθελα, επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλο υλικό, να της δοθεί ο λόγος, να πει και αυτή την άποψή της και να μαθηματίσει περισσότερο για τη σοβαρότητα αυτού του θέματος. Γιατί κλείνω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για τα γραμματικά, η κυρία Τελεόνια είναι από την κυρία Κασκηλαδίου. Βέβαια, δεν μπορώ, μόνο μία ενημέρωση μπορώ να κάνω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το δικαίωμα ή η πρόθεση να πάρω θέση σε οτιδήποτε. Συγχωρέστε με, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Μία μικρή μόνο ενημέρωση. Πράγματι, είναι μία ιστορική διαδρομή αυτό το γεγονός ότι ανακαλύφθηκε το δικαίωμα ότι δεν συμπλέκει υπέρ του ελληνικού δημοσίου το τεχνίδιο τηλεόρασης. Έχει τις ρίζες του από την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολύ καλά τα είπε η κυρία Σεγάλη. Αναγνωρίστηκε αυτό το γεγονός. Μάλλον σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκεια αυτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επί σειρά ετών, επειδή η κατάληψη των Κυκλάδων, ειδικότερα για την Άνδρο, θα πω εγώ που γνωρίζω, έγινε σταδιακά ή με διάφορες πράξεις βρέθηκαν οι Κυκλάδες κάτω από την κατοχή ή την κυριαρχία των Οθωμανών. Η μία φάση ήταν ότι είχαν αρχίσει και ερχόντουσαν, πιέζανε να παίρνουν φόρους κτλ. Με ληστρικές ή πειρατικές αφορμές. Η άλλη φάση ήταν ότι ήταν και κυρίαρχοι. Και η τρίτη και τελευταία φάση ήταν ότι οι Κυκλάδες ενσωματώθηκαν πλέον στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επειδή όμως πράγματι δεν. Ξαναλέω, ας τονίσω λίγο περισσότερο για την Άνδρο που έχω διαβάσει. Η Άνδρος δεν βρέθηκε, δεν ήταν δωριάλωτη ως προς τους Οθωμανούς, αλλά παραχωρήθηκε σε αυτούς με συμβάσεις τις οποίες υπέγραψαν οι προηγούμενοι ηγεμόνες μας, οι Ελληνικοί. Γι' αυτό οι Οθωμανοί σε οποιαδήποτε φάση κι αν βρίσκονταν αυτό, αν σε οποιαδήποτε φάση της περίοδου της κυριαρχίας τους, ανανέωναν κάθε τόσο μια την υποχρέωσή τους ή την αναγνώρισή τους ότι πράγματι οι Κυκλάδες δεν είναι δωριάλωτες, αλλά με δύο ομολογήσεις του, ο εκάστοτες Κυκλάδος κάθε φορά συνομολογούσε ότι πράγματι δεν είναι οι εκτάσεις, δεν έχουν δημόσιες εκτάσεις. Τουλάχιστον στο πλαίσιο που μπορούμε, που δεν γίνεται μέχρι τώρα δεκτό ιστορικά. Έχουμε λοιπόν σειρά τέτοιων δύο ομολογήσεων, οι οποίες λεγόντουσαν αθναμέντες, με τις οποίες ο εκάστοτες αυτοκρατορικός σουλτάνος διαμολογούσε αυτό, ότι δεν κατέκτησε αυτό στο το νησί μας, άραγε οι εκτάσεις αυτές δεν είναι δικές του, αναγνώριζε ότι ήταν μουρκία, ότι ήταν δηλαδή ιδιωτικές εκτάσεις και παραδεχόταν μόνο εάν το αν υπήρχαν κάποια παθουφικά. Αυτά τα παθουφικά, να ξέρετε, ήταν εκτάσεις οι οποίες είχαν αφιερωθεί για κάποιους ευαγείς κοινωνικούς σκοπούς. Και κυρίως επίσης ήταν και εκκλησιαστικές περιουσίες. Κατά τα λοιπά, όμως, αποδεχόταν ότι οι ιδιωτικές, όλες οι άλλες εκτάσεις είναι ιδιωτικές. Σε αυτές, μάλιστα, για το λόγο αυτό, χωρίς να γίνεται και εδώ, ήθελα να το τονίσουμε λιγάκι. Ναι, θα πεις ποια ήταν τα βασικά, ποια ήταν τα χορτολιβαδικά, τι ήταν, τι δεν ήταν. Χωρίς καμία διάκριση. Οι εκτάσεις αυτές αναγνωρίστηκαν από το Σουλτάνο ως ότι θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε, με συγχωρείτε, έχω μία τώρα λίγο δυσκολία, είστε όλοι άγνωστοι. Θα πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε ως κινητά πράγματα και όχι ως ακίνητα. Τι νόημα είχε αυτό? Είχε νόημα ότι ενώ για τη μεταβίβαση κάποιου ακινήτου απαιτείται να έχουμε, να γίνεται ένα συμβόλαιο και τότε απαιτείται, το οποίο συμβόλαιο ήταν συστατικός τύπος της ιδιοπραξίας αυτής, συστατικός τύπος. Εάν δεν είχε δηλαδή το συμβόλαιο, δεν θεωρείται ότι μεταβίβασε την κυριότητα του ακινήτου σου στον αγοραστή ή στον δωρεοδόχο. Με αυτές τις διομολογήσεις και με αυτό το καθεστώς που ίσχυσε και θεωρήθηκαν πράγματα, ότι μεταβιβάσεις αυτές, ότι γίνονται μεταβιβάσεις κινητών πραγμάτων, δεν από τότε που οι Κυκλάδες
ενσωματώθηκαν στο Οθωμανικό κράτος, άραγε θα έπρεπε οποιαδήποτε μεταβίβαση αγκινού του να γίνεται με συμβολιογραφικό έγγραφο και να καταχωρείται στο κτηματολόγιο που διατηρείται στην Υψηλή Πύλη. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε καταχωρήσεις μεταβιβάσεων ακινήτων στο κτηματολόγιο το Οθωμανικό. Γιατί? Γιατί όλες αυτές οι εκτάσεις ήταν εξαιρεμένες. Ήταν ιδιωτικά κτήματα. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο είναι παραδεκτό. Και υπάρχει πλουσιοτάτη βιβλιογραφία νομική ότι δεν έχουμε και είναι παραδεχμένο. Δεν μπορεί να το αφηγηθεί κανείς ότι καμία έκταση της Άνδρου, των Κυκλάδων, δεν έχει καταχωρηθεί σε συμβολογραφικό έγγραφο στα κτηματολόγια της Υψηλής. Στη συνέχεια, ακόμη να θα μπορούσε να τονίσει κανείς ότι εκτός από τις εκτάσεις αυτές υπήρχαν εκτάσεις ιδιωτών, μουσουλμάνων. Να λάβουμε υπόψη ότι ιστορικά, από την ιστορία του πολέμου, του αείμνους Δημήτριου Πολέμη, του Πασχάλη και όλων όσοι ασχολήθηκαν με την Κρήτη και πρόσω των ιστορικών πολύ αξιόλογων, όπως είναι, ας πούμε, ο πολύ αξιόλογος του Κολόγος, ο κύριος Κολογός, ο Ηλίας, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, έχουν αναφέρει, τουλάχιστον δεν έχω δει να έχουν γράψει κάπου, ότι υπήρχαν εκτάσεις, πώς το λένε, ιδιωτικές κτήσεις μοαμαθανών. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πράγματι, όταν υπογράφηκε μετά τη συνθήκη της ανεξαρτησίας της Ελλάδας του 1832 στο Λονδίνο, για να έρθουν οτιδήποτε αμφισβητήσεις και οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προκληθεί, διενέξει μπορεί να προέκυπταν, υπεγράφηκε η σύμβαση του Κωνσταντινούπολη του 1832 με τα πρόσθετα πρωτόκολλα του Λονδίνου της αντίστοιχης χρονολογίας, με τα οποία έλεγαν ότι θεωρείται δημόσιες εκτάσεις και ότι περιέχονται στο ελληνικό δημόσιο δικαίωμα πολέμου όχι μόνο οι οποιασδήποτε δημόσιες γέρες οθωμανικές, αλλά και αυτές τις οποίες κατήχαν ιδιώτες Οθωμανοί, οι οποίοι την ημέρα υπογραφής της ανεξαρτησίας της συνθήκης για την ανεξαρτησία της Ελλάδας εγκατέλειψαν τις κυριότητες τους αυτές και έφυγαν από την Ελλάδα. Από όσο τουλάχιστον είμαι σε θέση εγώ να γνωρίζω, έχοντας μελετήσει σχετικά, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εμένουν στην Άνδρο τουλάχιστον του Οθωμανοί, είτε ιδιώτες, είτε και ακόμη και να ασκούν την διοίκηση της Άνδρου, ήταν λίγο δύσκολο, επειδή βρισκόταν ακριβώς στην αιχμή της διαδρομής του, τώρα εγώ την διαδρομή. Κάντε μας μια πρόταση, τι επιφέρει πρακτικά αυτή η αλλαγή, όπως το περιγράψε η κυρία. Σας το εξηγήσε ήδη η κυρία Γκυρτάτα, δεν μπορώ να λάβω τις θέσεις. Εγώ θέλησα μόνο να σας πω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, μόνο να τονίσω λίγο ότι υπάρχει νομολογία που έχει πάνω. Είναι λίγο απολυαζάξιο πως αμέσως η διοίκηση εναρμονίζεται με μια απόφαση η οποία δεν πάβει να είναι τελευταία με απόφαση νομολογία πάνω του ανωτάτου δικαστηρίου, αλλά έχει πίσω της κουβαλάει και υπάρχουν και πληθώρα άλλων αποφάσεων οι οποίοι δέχονται αυτά τα ιστορικά στοιχεία. Άραγε θα ήταν ίσως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι για έναν εναρμονισμό τέτοιο θα έπρεπε να μελετηθεί λίγο περισσότερο πώς και γιατί πράγματι αυτό το τεκμήριο κυριότητας δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει στις Κυκλάδες. Δεν μπορώ να το πω περισσότερο από αυτό. Άρα, στους αποφάσεις του άλλου υπάρχουν. Αυτό είπα μόλις. Αυτό είπα μόλις. Γιατί αυτή να είναι η τελευταία και να είναι της ολομέλειας του Αριού Πάρους. Αν από τους παριστάμενους δικηγόρους θέλει κάποιος να πει κάτι και μετά ερωτήσει τον συμβούλο για να πούμε και στο διατάφτα. Ωστε. Ναι, ο συγγραφός. Ακούγεται. Ήθελα να χαιρετήσω κατά αυτή τη συνάντηση και πιστεύω ότι σε άλλες συμβουλές που καλύπτουν στις δημοσιογραφικές και ανθρωπικός κόσμος εκφέρει θέματα, αποφάσεις, υπήρχουν ψηφίσματα και τέτοια σημασία θέμα. Χαιρετίζω και παρακαλώ να συνεχιστεί τις επόμενες θέματα που έχουμε, γιατί είναι πάρα πολλά. Υπάρχει μια βιομηχανία νόμων πλέον
ο οποίος καταργεί και αλλάζει τα πάντα, φορολογικά, τεχνικά, πολυνομικά, νομικά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση έχει επιταχύνει νομικά το θέμα από τους Βερινούς Σαντορίνης, η Καντέρα. Εκεί παίζουν τα αρκετά για το μήνα, η Διοκτησία Μαντάκη. Σήμερα εκεί πέρα χώροι οι οποίοι ήταν εξωγενείς και αν υπήρχε την περίπτωση καλλιέργειας δεν είχαν νομική κτήση ενδεχόμενα. Αλλά αυτό εφαρμόστηκε αναλογικά και στα θέματα ιδιωτικά. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα πέρα το νομικό το πρέπει να το πολεμήσουμε γιατί δεν εξαρθεί, που είναι πολιτικό θέμα. Ζούμε μια κατάσταση μείωση, απομείωση τη αξία. Η λέξη χαρά τη λοιπόν για την Τουρκία, τουρκικό όρο χαρά, έχει μείνει μέχρι τώρα. Υπερφορολόγηση, χαρά, απαξία τη γη. Στόχο στα κυκλάδε να γίνουν ένα βιομηχανικό ελληνικό πάρκο. Να πουληθεί δημόσια περιουσία αντί την αρχή του χαρτί. Αν, ένα παράδειγμα, η πρώην δόη που έκλεισε για άνθρωπο πήγε στην Παλίνη. Τα 1800 νομικά μέτρα που βρήκαν μαζί με 18 δόη αντί να πούνε κάτι σε εκατομμύρια δραχμών ευρώ. Αμέσως αγοράστηκαν από θεατρικές τραπεζών. Αμέσως πουλήθηκαν σε ελληνικούς εσραηλινούς οίκους. Και θα πληρώνουμε 600 εκατομμύρια για χρόνια που θα μας κατανοικιάζουν το τέλος σαν δημόσιο, θα τα νοικιάζουμε μέσα από αυτούς. Ευτυχώς το ελληνικό στέλνο έχει βάλει ένα στόχο. Υπάρχει μια στόχευση να μειωθεί η ατομική περιουσία. Θα πρέπει λοιπόν να αποδεικνύουμε πλέον ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Το δημόσιο θα λέει αυτό είναι δικό μου και αν το απόδειξε το, εσύ ο οικονομικά μειωμένο και αδύναμο και δικαστικά, έγινε παράδειγμα και δικαιοσύνη στην πόση, τα παράπονα όλα αυτά, να αποδείξει ότι είναι ελεύθερο και ένα τουρκικό δημοσίου. Έχει πέσει η γραμμή. Η απόφαση αυτού του αλλού πάντου ξεκινάει και δεσμεύει τα καλούτα δικαστήρια. Τα δικαστήρια δεν έχουν δικαίωμα να απολύνουν τι αποφάσει του αλλού πάντου. Το θέμα λοιπόν πέρα από το νομικό πρέπει να απολεμηθεί. Εκπροσωπώ το δικαιωτικό σου δημοσίου όπως και οι συνάδελφοι έχουν εκλογέ τώρα. Θα έχουμε ένα ψήφισμα ενδεχόμενα του δικαιωτικού συλλόγου και του συλλόγου μηχανικών. Πρέπει να απολεμηθεί και νομικά αλλά και πολιτικά. Έχουμε βουλευτέ που ορισμένου στο Κοινοβούλιο, ορισμένου και ορισμένου. Αν δεν του καλυπτεύουμε κάθε φορά, θα πρέπει λίγο και να του πούμε ότι δεν σημαίνει κάθε φορά ότι ο νόμο έρχεται να του ελπίζουμε από εξ αρχή. Ευχαριστώ. Κύριε Κομμόνη, να ευχαριστήσω και την συνάδελφο, την Καθηγήτρια του Κάτα και την κυρία Τελώνη για την πολύ περιστατωμένη δουλειά της Καθηγήτριας. Κάτσε εδώ να μιλήσει. Πάρα παραλάβω ότι να ευχαριστήσω και την Καθηγήτρια και την κυρία Τελώνη για την πολύ περιστατωμένη δουλειά που έκαναν στην παρουσία εδώ και να επισημάνω την τοποθέτηση του Γιάννη Ξαντού που για μένα είναι ακριβώς το δάχτυλο των τύπων των ύλων κυριολεκτικά. Δηλαδή, για να μην έχουμε απορίες, αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου δυστυχώς έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος από όλες τις προηγούμενες γιατί είναι η μόνη απόφαση ολομέλειας. Δηλαδή, όταν δημιουργήθηκε το θέμα, πήγε στον Αρείο Πάγο και παρεπέμφθη από το τμήμα που ήταν αντιδικά στην Ολομέλεια, γιατί θεωρήθηκε πολύ μεγάλης σημασίας. Και βέβαια θα πρέπει να σας γεννηθεί η απορία και ο προβληματισμός γιατί ειδικά στις Κυκλάδες αυτή η αλλαγή και όχι ας πούμε στα Ιόνια και στα διάφορα άλλα μέρη. Στις Κυκλάδες γιατί ακριβώς πρόκειται να εγκατασταθούν τα αιωλικά πάρκα. Τα αιωλικά πάρκα θα εγκατασταθούν πολύ ευκολότερα όταν η γη είναι του δημοσίου και δεν είναι ιδιωτών. Δεν έχει να αντιμετωπίσει απαλωτριώσεις, δεν έχει να αντιμετωπίσει αστάσεις, δεν έχει να αντιμετωπίσει τίποτα. Και εδώ που τα λέμε, όταν πάει ένας οποιοδήποτε ιδιώτης σε έναν οποιονδήποτε από εμάς τους δικηγόρους, όπως όλοι εσείς έτσι και εμείς δεν δουλεύουμε τζάμπα, το χρόνο μας διαθέτουμε, θα του πούμε ότι θέλουμε ένα αλφα ποσό. Όταν ο άνθρωπος ξέρει ότι έχει το δημόσιο απέναντί του, που το δημόσιο έχει το πάνω χέρι, καταλαβαίνετε ότι θα ανακούσει πριν και θα φύγει σφαίρα από την υπόθεση τα οποία σπάει και το παλιά του. Συνεπώς, ήδη έχει γίνει μέσω της απόφασης του Αρείου Πάγου η πλήρης δίμευση των περιουσιών όσων ας πούμε θεωρούνται μικρής αξίας. Αν νομίζω ότι είναι πολύ εύστοιχη παρατήρηση του Γιάννη. Ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί αυτό το πράγμα
και να αντιμετωπιστεί είναι μόνο με πολιτική παρέμβαση. Δηλαδή, έρχεται νόμος στη Βουλή. Ο νόμος ψηφίζεται συνεπώς. Πάμε και λέμε, αλλά πολύ γρήγορα και με πολύ εμπεριστατωμένη δουλειά. Έτσι, μια έκθεση που θα πατάει σε στοιχεία συγκεκριμένα. Για να μπορεί και όποιος βουλευτής αντιδράσει να το υποστηρίξει. Εδώ να βοηθηθούν. Δεν περνάει από τη Βουλή. Είναι νόμος. Δεν περνάει από τη Βουλή. Είναι απλό το πράγμα. Δικαστικά οφείλω να ζητώ με την όποια πείρα διαθέτω και με πολύ σεβασμό στις απόψεις όλων των άλλων συναδέλφων και όλων ημών με ύψιλο ότι δικαστικός και νομικά δεν καταπολεμεί. Δεν καταπολεμεί. Δηλαδή η απόφαση του Αριουπάγου δεν έχει τη δυνατότητα να την αντιμετωπίσουμε με κανέναν τρόπο. Παρά μόνο με άλλη απόφαση και πάλι τη Ολομέλεια. Άντε κάθε γύρω και λιγορό καρτέρα, όπως λέμε εδώ, πότε θα ξαναγίνει αυτό και με βάση ποια διαδικασία και να διανύσει όλη τη βαθμίδα τη δικαστική, δηλαδή να πάει στο Κωνσταντικείο, να πάει η Εφετείο και να ξαναπάει στον Αεροπάγο, να αλλάξει την ομολογία του Αεροπάγου. Συνεπώς, μόνο με παρέμβαση να μην περάσει τώρα στον νόμο. Και στη συνέχεια να δούμε τι θα γίνει. Διότι δεν είναι μόνο έτσι απλά τι γίνεται με τις γης που θα εγκατασταθούν ανεμογεννήτρες ή οτιδήποτε άλλο. Εάν το παιχνίδι χοντρίνει λίγο, όπως είπε η Κατερίνα, θα αρχίσουν να παίζουν και με όσους έχουν χτίσει τα ορτολιβαδικά. Υπάρχουν άνθρωποι που στα ορτολιβαδικά έχουν πάρει άδειες οικοδομικές. Θα έρθει λοιπόν ο άλλος που μπορεί να το πει ωραιότατα. Το ξέρω, κύριε, λάθος έγινε. Η νομολογία λέει ότι αυτά ήταν του δημοσίου. Στο δημόσιο δεν γίνεται ποτέ ψυχτησία. Τελειώσαμε. Έχουν υπάρξει τέτοια θέματα στην Ελλάδα. Αλλά δεν μας απασχολούσε εμάς γιατί δεν μας ακουμπούσε το θέμα. Άρα, όποιοι πάνε άρα, οπότε το συμπέρασμα είναι η πρόταση. Δύο άνθρωποι από εδώ, όχι οι πενταμελείς οι επιτροπές, γιατί οι πενταμελείς δεν δουλεύουν, κάνουμε μια τελευταία και δεν κινήθηκε. Λοιπόν, δύο άνθρωποι να ετοιμαστούν και κατά εξουσιοδότηση αυτοδήμων να πάνε. Να αναφέρουν στους βουλευτές ότι αυτά είναι τα θέματα, όποιος θα ψηφίσει κάτι. Απλά πράγματα έτσι, λίγο χοντρά. Για να εξηγήσει γιατί όμως. Να τους εξηγήσουμε γιατί. Έτσι, και το τι θέλει να πούμε, ότι γιατί για μένα είναι βάρος πάγος έκανε μια νομολογία. Σας το λέω ξεκάθαρα για το θέμα της εκμετάλλευσης της γης. Αν υπάρχουν ερωτήσεις προς τους κυρίους που μίλησαν, αλλιώς πάμε στις τοποθετήσεις. Υπάρχει κάποιο να ρωτήσει κάτι για διευκρινιστικό εννοώ. Όχι. Κύριε Μανταμπέρ. Καταρχάς να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου όλους τους προλαλήσαντες. Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή όπως υπόθηκε και από νομικής απόψης και από πολιτικής απόψης. Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι ένας καλόπιστος άνθρωπος και καλοπρόεδρος, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή πώς ετέθη αυτό το ζήτημα. Αλλαγή στο τεχνίδι, δηλαδή, υπάρχει σκοπιμότητα, δεν έχει αλλιώς. Είναι αδιανόητο. Διότι η απόφαση της Ολομέλειας που πράγματι εξεδόθηκε αρχές του 2013 καταρχάς είναι λανθασμένη πλήρως. Ναι, ρε Γιάννη, αλλά δεν μπορούμε να την πούμε εμείς. Τι είπαν αυτοί κυριαρχικά, εκμέρου του και σωστή. Είναι, όχι. Λέω, εννοώ, είναι πλήρως λανθασμένη με βάση τις συνθήκες της απελευθέρωσης και που υπηρέτει το ελληνικό κράτος. Είναι πλήρως λανθασμένη. Γιατί κάνει ένα απλό πράγμα. Λέει το ίδιο, βάζει στην ίδια κατηγορία τα εκτός, τα γρενά, ας πούμε, κάπου στο γρενό, ο καθένας θα πει, εντάξει, οκ, δεν είναι ιδιωτικά τα γρενά δίπλα στη θάλασσα. Και βάζει δίπλα και βοσκές. Χωρίς να είναι επίδικο το θέμα βοσκές. Εντελώς. Παρά τα αυτά, παρά που είναι η απόφαση της Ολομέλειας, η απόφαση της Ολομέλειας μιλάει περί αυτού για την άσκηση νομής, όπως είπαν οι συνάδελφοι όλοι. Όμως δεν λέει για το τεχνικό του δημοσίου κάτι. Το αφήνει, ότι το δέχεται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συγχαίω την απόφαση της Ολομέλειας που μπορεί σε 10 χρόνια, σε 30, σε 40 να αλλάξει, όπως το 1939. Το αντίθετο, αυτό που είπε η κυρία Τελώνη, το αντίθετο το θεωρούσαν πασίδηλο. Όχι, δεν παίρνουν σε βιβλία. Ήταν πασίδηλο για τον Άριο Πάγο ότι οι Κυκλάδες εξαιρούνται του παιχνιδιού. Πασίδηλο. Δεν ήταν νομικό θέμα. Γιατί ήταν γεγονός. Και
αυτό που πρέπει να γίνει από του μαζικού κομμάτε που δεν υπάρχει στο σώμα είναι να κάνουμε τον μήνα γνώμη. Σε πρώτη φάση να μην περάσει ο νόμο. Δηλαδή αυτό που θα γίνει στι Κυκλάδε, και φαντάζομαι ότι οι άλλοι δεν ξέρω ότι θα έχουν κάνει κάποια ενεργοποίηση, να γίνει καλύτερα όλοι μαζί και να φωνάξουμε πολύ, να φωνάξουμε πολύ. Είναι απίστευτο κίνδυνο και αυτό για το Άγιο Πέτρο και γενικότερα για τα σπίτια, για τα πάντα, για τα πάντα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι μια επίθεση που γίνεται στα νησιά και επειδή δεν ξέρω, είπε η Κατερίνα μόνο τι Κυκλάδες, ξέρω που θέλουν να εξαιρέσουν. Μόνο τι Κυκλάδες. Την Κρήτη δηλαδή και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Τα αφήνουν και βάζουν τη μάνη. Και βάζουν τη μάνη. Και βάζουν τη μάνη. Σαν αυτό θα πει. Δεν έκανα ποτέ. Τι είναι αυτό. Στη μάνη δεν κατοικεί. Έχω εντυπώσει ότι πέρα από βουλευτές, μήπως οι Δήμοι μέσω τη τοπική ένωση και ακόμα πολύ μεγάλη φασαρία. Μα το παίζουν και στα κόμματα. Δεν κατευθείαν ενώ. Πώ να το πω. Γενικά όχι ένα βουλευτή. Πρέπει να μην περάσει από τα κόμματα τη πλειοψηφία. Ναι, ναι, ναι. Να μην περάσει. Και άλλοι λογικά δεν θα το ψηφίσουν. Φαντάζομαι. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσει, θέλω να ρωτήσω εγώ, τον Βασιλή. Έλα. Οι αποφάσει του Αγίου Πάγου δεν προσβάλλονται στο στέγνα. Όχι, όχι. Να μην ασχίσει. Να μην ασχίσει. Όταν γίνει στον Γιάννη, μόνο όταν είναι το ηθικό δικαστήριο που είναι ένα μείγμα στέγια Αγίου Πάγου, είναι ειδικά θέματα, αλλά όχι αυτό. Να πω μια κουβέντα, συγγνώμη, και δεν ξέρω τι θα συμπληρώσω, θα σα καταλήξω. Εγώ έχω σκεφτεί, επειδή έχουμε από όλα τα νησιά υποθέσει τέτοιε. Αν κάποιος μπορέσει κάποια στιγμή να πάει στον αεροπάγο και να πάει στο ανθρωπίνο δικαιωμάτων, γιατί έχουμε θέμα προσβολή προσωπικότητας μέσω της περιουσίας καθαρή, για να μην πότε θα γίνει αυτό, το είπαμε. Αν μέχρι να γίνει. Δηλαδή, αυτό το θέμα του νόμου ας συζητηθεί στα πρώτα της ψηφίας κτλ. Παράλληλα, αν μπορέσει κάποια στιγμή πραγματικά να γίνει μια συνεργασία γιατί είναι και τα κόστη μεγάλα. Να μεθοδευτεί μια τέτοια εταιρεία. Για να. Γιατί θα γίνει σίγουρα το. Αυτό που ξέρετε δεν μπορεί να κυρώνει όρου. Και όχι μόνο αυτό. Σου ανατρέπει την ομολογία αναδρομικά. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν γίνει κύριοι από το 1830 μέχρι σήμερα ξαφνικά στην επόμενη δίκη που θα δημιουργήσει το δημόσιο θα πάνε ανάποδα. Θα πάνε να χάσουν αυτό που έχουν κερδίσει. Τι να τα. Εάν δεν αναδρομεί αυτή η ομολογία, αυτό δεν γίνει. Να ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Καταρχήν, αν η απόφαση του Αγίου Πάγου δεσμεύει την πολιτική ηγεσία, δηλαδή η Συμβουλή θα μπορεί να περάσει νόμο. Άμα θέλει να τη δεσμεύσει, τι δεν πρέπει. Τι δεσμεύει. Ανεξάρτητε τι αρχέ, όχι. Όχι, άμα θέλει λέω να τη δεσμεύσει η πολιτική, άμα θέλει να αφήνει να δεσμεύσει. Δεν τη δεσμεύει, όπω δεν δεσμεύουν άλλε. Εγώ στην άλλο, τι πόσε εκτάσει είναι, πού είναι περίπου αυτέ οι εκτάσει, πού είναι. 70%. Πόσο. Αν δεις τι θα γίνει, θα τρελαθείς. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Στα δύο λοιπόν, πάμε στην πρόταση από ό,τι μαζεύουμε από αυτά που είπαν οι δικηγόροι και η κυρία Τελώνη που μιλήσανε. Φαίνεται ότι θα πρέπει να κάνουμε και τα τρία, δηλαδή να ετοιμάσουμε ένα φάκελο τον οποίο θα στείλουν στους βουλευτές όλων των κομμάτων και στους δύο νομούς, το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσεων, νησιά είναι, δεν πειράζει, δεν εξαιρούνται, ας τα στείλουμε. Ναι, νομίζω ότι είναι μια περιφέρεια, έτσι. Ναι, ναι, ταυτόχρονα στα κόμματα της Βουλής και να ορίσουμε και τρεις ανθρώπους, δίκιο έχει ο Βασίλης, δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερμεγέθεις επιτροπές, οι οποίοι θα πάνε σε όλους τους βουλευτές και στα κόμματα και θα βάλουν το ζήτημα. Παράλληλα, ας κάνουμε και αυτό που λέει ο Γιάννης ο Μαρταβές, ακόμα και αρχίζοντας μια διαδικασία που στο μέλλον ίσως να αποδώσει μια νέα απόφαση του Αγίου Πάγου στον ίδιο τον Άγιο Πάγο. Προτείνω λοιπόν τον φάκελο μένα να τον φτιάξει η κυρία Κυρτάκα και μαζί με τον Γιάννη τον Μαρταβέ και τον Βασίλη τον Πομόνη, μια και η κυρία Τρόντι είναι, ας το πούμε, θεσμικά δύσκολο να προσφέρει κατά αποφάσεων να παραβευτούν και στα κόμματα ο ένας ή ο άλλος, αλλά πάνε όλοι μαζί εκπροσωπώντας το Δημοτικό Συμβούλιο, το νησί και βέβαια και να κινητοποιήσουμε για αυτή τη δουλειά την τοπική ένωση των Δήμων και την Περιφέρεια. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Θα θέσουμε τη διάθεση των
τις εκδοτής όλα τα μέσα του Δήμου, αν γίνει, θα γίνει σύντομα. Αυτό να ρωτάτε αυτή την εβδομάδα. Γιατί το νοσοκομείο θα πέρασει. Αυτό ήθελα να πω, αυτό, όποιοι αν τυχόν, ευχαριστώ για την πρόταση να ανέκριθεί, αυτό πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη. Δηλαδή, Κατέρι, το πείστε αυτό που μου λέτε σε αυτό. Όχι, την Τετάρτη εμείς θα είμαστε όπως βρούμε. Αντί για την πρόταση, θα στάρω τώρα άλλα νησιά του Κυριλάδου. Δεν μπορεί να έχουμε συνεργασία με όλα τα νησιά, δεν μπορεί να πάει κάτι ομαδικό. Πάει κάτι ομαδικό. Πάει στο νησιά ομαδικό. Με την πέμπτη. Θα δώσει, αν ξεκινήσουμε να μαζέψουμε όλους, μόλις μας παραλαμβάνουμε εμείς την πέμπτη. Αλλά συγχρόνως να γίνει για πολλά νησιά. Θα δώσει σωστό ένα φιλόδι. Θα μην είναι αυτό. Θα συμπεριλαμβάνει πρακτικά ένα φάκελο για όλα τα κόμματα και στους βουλευτές του Νοτιού Αιγαίου, την περιφέρεια και την ΠΕΜ, και ας στείλουν και στους Δήμους των αντίστοιχων νησιών των Κυπριάδων τη δημιουργία αυτής της επιτοπής από τους τρεις δικηγόρους οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν σε ό,τι επιλεγεί από τα τρία να πάει ο καθένας, δηλαδή άλλος μπορεί να πάει στον Άγιο Πάγο και να καταθέσει, γιατί στον Άγιο Πάγο δεν πας αν έχει τρόπο να φωνάξει, κάτσε την τελευταία πρόταση ή στο κοινοβούλιο και στα κόμματα. Συμφωνείτε. Συμφωνώ τους αδέλφους να είναι τα τρία άτομα. Πρέπει να υπάρχει και εσύ από την. Δηλαδή, προφανώς. Ο κ. Δήμαρχος. Προφανώς. Ο συμμετέχει ο Δήμαρχος. Προφανώς. Δεν ισχύει αυτό που λέμε από τη συντοματία να φτιάξουμε τέτοιες άτομα για την μελή τροφή. Πρέπει να γίνεται τα μέσα του τροφή. Προφανώς. Είναι πολιτική εκπροσώπηση, δημοτική εκπροσώπηση. Μα ο Δήμαρχος είναι ένα παιδί. Αν δεν ασκεί ο νόμος, θα συμβάσει να μην δεχτούμε κανένα πολιτικό. Αν συμφωνούμε πάνω στο επόμενο θέμα, να πάρετε απόφαση του είναι ότι εδώ στην Άνδρο τελούνται δύο παράγοντες διαδικασίες. Η
μια διαδικασία, την κλασική διαδικασία της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις άλλες εταιρείες που εδώ και 10 χρόνια προσπαθούν να πάρουν εγκρίσεις και η διαδικασία αυτής της εταιρείας που μέσα σε 5 χρόνο κατάφερε και πήρε αυτή την έγκριση. Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιδράσει πρώτα-πρώτα με τη λογική και τη διαδικασία του fast track για τέτοια ζητήματα. Και το δεύτερο, αυτή κατά αυτή την προθέτηση, γιατί προσβάλλει και την αισθητική και τη λογική του τοπίου του νησιού μας και βεβαίως αντίκειται σε όλες τις διαδικασίες τις οποίες εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο νησί μας. Άρα και σε συντονισμό με την περιφέρεια και τα νησιά, τα νησιά τα άλλα περιμένουν και τις δικές μας αποφάσεις, να κάνουμε πρώτα-πρώτα να αντιδράσουμε σε αυτή τη διαδικασία και δεύτερον να κάνουμε όσο γίνει το Συμβούλιο Επικρατείας μαζί με τα άλλα νησιά, ούτως ώστε να μπορούμε να ακυρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Εμείς έχουμε κάνει παράσταση στο ΙΠΕΚΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, εδώ και 2 χρόνια για το συγκεκριμένο πάρκο και έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας. Παρ' όλα αυτά, μας γράψανε στα παλαιότατα των υποδημάτων για αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν, η διαδικασία είναι ότι εμείς δεν συμφωνούμε όπως έχουμε ψηφίσει και προηγουμένως, εδώ και ένα χρόνο περίπου, για το συγκεκριμένο αεολικό πάρκο και βέβαια καταγγέλνουμε τη διαδικασία του fast track σε τέτοιου λογικές επενδύσεις και τρίτο, να ετοιμαστεί προσφυγή μαζί με τους όλους τους Δήμους στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συνήθως δεν πατάει κανένας άνθρωπος, εάν πατήσει, είναι σπάνιο. Τι κάνουν, τις δηλώνουν δημόσιες πορτολιβαδικές σε σχέση με την προηγούμενη. Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι ότι θα. Και τι κάνουν, και ο νόμος λέει ότι αν είναι δημόσια πορτολιβαδική, έτσι λέει αυτό. Ο επενδυτής πάει και καταβάλει στο δημόσιο ένα τίμημα εν είδη ενοικίου. Και έρχεται μετά ο δύσμυρος, ο ιδιοκτήτης της γης, να ψάχνει να βρει το χωράφι του και να αποδείξει ότι είναι δικό του. Με τη διαδικασία του προηγούμενου του πλέον. Που δεν θα καταλήξει ποτέ. Αυτή η διαδικασία, σου απαντώ λοιπόν, ότι δεν του νοιάζει αν το χωράφι είναι δικό σου ή όχι. Αυτοί θα τη δηλώσουν δημόσια από το λιβαδική και θα χάσει το χωράφι στο χωράφι. Τόσο απλά. Μα σε κάποια περίπτωση με την Τέρνα, αντίστοιχα, που είχαν συμμετοχή σε κάποια μελέτη ανάλυση, η Τέρνα είχε πάρει υπογραφές από τους ιδιοκτήτες. Και έδινε και 4.000 ευρώ ανά την καταστολή. Και είναι και άλλη διαδικασία. Νομίζω και αυτοί έχουν κάνει. Όχι, από όσο ξέρω, ο Κοπελούδης δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτά. Άλλη ερώτηση. Αν υπάρχει άλλο ερώτημα. Αν δεν υπάρχει ερώτημα, τοποθέτηση από το Συμβούλιο πριν και αν δεν υπάρχει, από τους παρισταμένους. Θεωρώ πως και ζήτημα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ότι είναι ανεπίτρεπτο αυτό να συμβαίνει στο νησί Ερήμη μας και ένα δεύτερο, θα πρέπει να εμπιστευτεί αυτή η μελέτη η οποία υποτίθεται ότι έχει γίνει. Ακριβώς. Ναι, αλλά αυτή η μελέτη όμως πρέπει να παρουσιαστεί σε όλες τις φορές του νησιού. Γιατί δεν σημαίνει ότι αν το νησί χωράει 200 ΜΒ να βάλουμε 200 ΜΒ ή να πούνε υπογείτες οπουδήποτε. Πρέπει η Επιτροπή Διαβούλευσης και όλοι οι φορές του νησιού να κάτσουμε κάτω να μιλήσουμε και να δούμε αν θέλουμε και πού τις θέλουμε. Και μέχρι να γίνει αυτό, πρέπει οπωσδήποτε να στέλνουμε αρνητική απάντηση σε οποιαδήποτε έτοιμα. Όπως το κάνουμε αυτό. Θεοδόση, είναι το άλλο θέμα αυτό. Δηλαδή, είναι στο επόμενο θέμα που θα μας παρουσιάσει ο κ. Ευθυμιόπουλος. Σε αυτό το θέμα, όχι μόνο δεν έγινε ερήμη μας,
είχαμε γνωμοδότηση και απόλυτη αρνητική. Απλά δεν μας δώσαν σημασία. Απλά. Όχι εμείς μας. Λέτε δεν είστε σημαντικά. Γι' αυτό το πάρκο προσφεύγουμε. Δεν έχει καμιά σχέση με το επόμενο. Το επόμενο θέμα αφορά τις ζώνες προστασίας, το εργαλείο, ώστε να απαγορευτούν αυτές οι διαδικασίες. Όταν θα πάμε σε αυτό και θα παρουσιάσουμε το σχέδιο, τότε θα πούμε και στην διαβούλευση. Όταν εγώ στην παρουσίαση του Περιφερειακού Πάρκου στην Αθήνα μίλησα για κορκισταδόρες, καταλαβαίνετε τι εννοούσα. Αυτές οι εταιρείες οι μεγάλες θεωρούν ότι εμείς είμαστε μυρμήγκια. Ότι μπορούν μέσα από τους μηχανισμούς τους να επιβάλλουν τη θέλησή τους στον τόπο μας. Στους τόπους μας, τους μικρούς και τους μεγάλους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε να γίνει, όσο και αν πιστεύω εγώ προσωπικά ότι η αιωλική ενέργεια είναι χρήσιμη στο βαθμό που μπορεί να μπει. Και επίσης πρέπει να γίνει διάφορες διαδικασίες. Διαδικασίες απαντουτρίας, διαδικασίες διάγνωσης νέων δρόμων, διαδικασίες διαπλάνησης υφισταμένων δρόμων. Με βάση ποια διαδικασία οι άνθρωποι θα απαλωτριώσουν τις μυριάδες ιδιοκτησίες που υπάρχουν στη διαδικασία αυτή. Από πού θα περάσουν τα δίκτυα μεταφοράς. Σας λέω, όλος αυτός ο σχεδιασμός είναι επί χάρτη. Θα τα κάνουμε δημόσια όλα, όπως είπα πριν. Θα περάσουν το νόμο. Εντάξει. Αλλά ποιος λέω ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Μπορείτε να φανταστείτε ότι μπορεί να περάσουν ανεμογεννήτριες μέσα από την κατάκυλο ή από τις στροφές της άρμης. Ή μέσα από την Παλαιοπολή. Κύριε Δήμαρχε, στην Άξο ξέρετε να περάσουν οι ανεμογεννήτριες. Καταστρέψαμε τον Βυζαντινό Ναό για να περάσουν οι ανεμογεννήτριες. Και γεφύρια τα οποία δεν έχει σταματήσει. Στην άκρη αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Καταστρέψανε Βυζαντινό Ναό για να περάσουν ανεμογεννήτριες. Και θα κολλώσουν εδώ στην κατάκλυα. Αν θα ανοίξουν έναν δρόμο μεγαλύτερο, και θα είναι από 8 μέτρα από τον κάνουν 15. Δεν νομίζω ότι θα κολλώσουν αυτά. Είναι μόνο το συμφέρον του. Κοιτάζουν την τσέπη του. Και καλό είναι ο Δήμο να κοιτάξει το συμφέρον των αδριωτών. Και όχι το συμφέρον του εκάστοτε που θέλει να έρθει εδώ στην Άνδρο για να αρπάξει από την Άνδρο και μόνο. Γιατί Άνδρος δεν είναι ένα νησί το οποίο είναι για ανεμογεννήτριες. Έχει περισσότερο πολιτισμό και πολλά περισσότερα να προσφέρει στον κόσμο. Τον οποίο κόσμο, ο οποίος κόσμος φεύγει από την Άνδρο. Γιατί το νησί υποβαθμίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια υπάρχει υποβαθμός στην Άνδρο. Πάμε, Αλέξανδρε. Λοιπόν, επί του συγκεκριμένου θέματος και φυσικά φυλάσσομαι γιατί έχω και τοποθέτηση για το μετά. Θα μιλήσω μόνο για την προσφυγή και για τον Κοπελούζο. Αυτό είναι το συζητούμενο. Αυτό είναι. Λοιπόν, η αρχική αίτηση του Κοπελούζου για την Άνδρο ήταν για πολύ περισσότερα από αυτά που τελικά με το μέσα στο fast track περιλαμβάνονται. Επειδή δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να παρεξηγηθώ ως προβλητής του Κοπελούζου, ειδικά εγώ, πάω κατευθείαν στα μεγαβάτια. Ήτανε, ακυρώθηκε ένα έργο στο Πέταλο με μια, πώς το λένε, αιτιασμό ότι εκεί οι ορμηθολόγοι του Κοπελούζου βρήκανε χρυσογέρακο, το οποίο εγώ δεν ήξερα ότι πάει στην Άνδρο, την Σφυδαετό, Φυδαετό και φυσικά τον Ολοκρίτη. Λοιπόν, η επιχειρηματολογία που αποδέχτηκε το ΙΠΕΚΑ για να κόψει το ένα πάρκο, δίνει, αφού βγαίνετε κι εσείς μαζί μας επιτέλους, να πω και το ιστορικό παρένθεση, το δίκτυο Οικολογικών Ανάσεων Αγίων, το ξέρετε ότι έχει κάνει ήδη προσφυγή και ένα διδυτικού προταξικού ολόκληρου, το οποίο είναι το άρμα μέσω του οποίου έρχονται όλα αυτά εδώ. Και δυστυχώς τη χάσαμε. Και τότε που δεν ακολουθήσατε, πιστεύω ότι βλέπετε τα λάθη στρατηγικό αυτό. Έχουμε κάνει το ειδικό προταξικό, όπως λέτε, θα τα πω μετά. Έρχεται λοιπόν, υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων για, όχι για διαπαραγωγή, για λειτουργία υπερδιπλάσιου πάρκου από τις ανεμογεννήτριες του Κοπελούρη στο κόρυφημα της Άνδρας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε αυτό εμείς έχουμε κάνει προσφυγή η οποία έχει οριστεί να δικαστεί μετά το καλοκαίρι. Σε αυτό το πράγμα ο Δήμος είναι αφών. Είμαστε εντεθέσια εκτός από αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Το θέμα απλώς εγώ τι σημαίνει ότι εμείς ως δίκαιο είμαστε, έχουμε ήδη αναθέσει προσφυγή σε αυτό το θέμα. Είμαστε στην εργασία με τις οργανώσεις των άλλων νησιών και συζητάμε για το αν θα καταθέσουμε μία προσφυγή μαζί με όσους Δήμους θέλουν ή μία χωριστή. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και
Αυτό και μετά. Η απόφαση όλων των Δήμων είναι να πάνε μαζί. Αυτό γνωρίζω εγώ. Των τεσσάρων Δήμων. Των Δήμων, να πάνε μαζί. Η περιφέρεια. Η περιφέρεια. Η περιφέρεια θα αποφάσει να προσφύγει. Ναι. Το όλο δεν είναι όμω υπερονόμο. Σταματάτε να έχετε μείνει όμω υπερονόμο. Υπάρχει, επειδή αυτό με το fast track είναι και πρωτόγνωρο, νομικό δεν είμαι, επειδή έχει τέσσερα, δηλαδή ο Δήμο Νάτσου θεωρητικά δεν έχει ένα όμω υπερονόμο στην Άνδρα και τον Άρπαντα. Παρ' όλα αυτά η απόφαση είναι μία. Και πρέπει να προσκληθεί στο σύνολό τη και ο κάθε συμμετέχον θα προσβάλλει το τμήμα για το οποίο τον ενοχλεί. Για το θέμα λοιπόν, να το τελειώσουμε εδώ. Ερώτημα είναι. Να τελειώσω εγώ. Για το θέμα λοιπόν του Κοπελιούζου, παρότι οι ανεμογεννήτριες που τελικά εγκρίνονται είναι αριθμητικά πολύ λιγότερες από το αρχικό σχέδιο, είναι το γνωστό απαράδεκτο μέγεθος, το οποίο θα κλείσει και το άλλο νεολικό και όλα τα λοιπά. Η τυπική ανεμογεννήτρια των 100 τόσο μέτρων είναι τεράστιος φάρμακα για τις κυκλάδες. 64 βάζει αυτό ο σύμβολο. Όχι, δεν βάζει 64. Έντερκορ βάζει. 64. Τι 64. Ο πυλώνα είναι 64. Το συλλογικό του είναι 113. Δεν τα έχει τα παίζουμε τα νούμερα. Δεν υπάρχει το πιο ψηλό πράγμα στην άλλη αυτή τη στιγμή. Αφού είναι 20 μέτρα. 20 μέτρα. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει για μένα το στο Συμβούλιο επί τη ευκαιρία να πάρει θέση και για το άλλο πάρει. Όχι, όχι, Αλέξανδρε, δεν κάνω κάποια τέτοια πράγματα. Εγώ έφυγα ένα αίτημα. Τώρα δεν θέλω να απαντήσω. Να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Έχουμε ομόφωνη απόφαση του Τουρκικού Συμβουλίου Ινδρούς. Έτσι, που αποδέχεται το πάρκο Πορτογιάκος. Δεν ξέρω. Τι βρει, ομόφωνη απόφαση. Έχουμε ομόφωνη απόφαση του δικού μας από τις πρώτες αποφάσεις, ομόφωνη. Γι' αυτό δεν πήγαμε μαζί σας. Και επίσης ομόφωνη απόφαση για τον Νότο, για το ένα πάρκο. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αποφάσεις των οργάνων. Και άλλωστε, μην ξεχνάς ότι έχει και μια διαδικασία μελέτης μέσα από το πρόγραμμα Live που αναδεικνύει την ιστορία των πουλιών. Λοιπόν, δεν είναι ότι είμαστε ολέσια. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε όλα. Δεν είπα ότι πρέπει. Όχι, επειδή, Αλέξανδρε, το πρέπει στη διαδικασία θα επιτέλους να το κανονίσουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή θέμα είναι το πάρκο του Κοπελιούζου, η fast track αδειοδότησή του και η προσφυγή του Δήμου κατά της απόφασης του Υπουργού στο ΣΤΕ μαζί με τους άλλους σύνορα κατά το μέρος που μας αφορά και κατά το συνόλου. Αυτό είναι το θέμα μας, το να προσθέσεις άλλα θέματα και εμάς από την επιθυμίες, δεν θα το κάνουμε. Κάνω όπως και άλλο θέλεις, με πρόταση προς το Κοπελίου για να το βάλουμε για ζήτημα συζήτησης. Λοιπόν, η πρόταση είναι προσφυγή στο ΣΤΕ για την απόφαση αυτή σε συνεργασία με τους τρεις Δήμους που έχουν την ίδια ιστορία και βέβαια όσο γίνεται γρηγορότερα. Αυτή την απόφαση θα την υλοποιήσει η Γονική Σύμβουλος του Δήμου σε συνεργασία με σύμβουλο που είναι δικηγόρο που είναι. Βεβαίως παρά το stage, δεν είναι βασίλειο, είναι... Ναι, συμφωνείτε. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, αν μπορεί να μου απαντήσει ο Δήματος. Δήματος, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μιλάμε για ανεμογεννήτριες, τι έχει γίνει με αυτό το θέμα το παλαιό, το 2001, που ο πρώην Δήμος Κορφίου είχε μισθώσει με συμβολιογραφικές πράξεις αγροτεμάχια από πάρα πολλούς αγρότες και είχε το δικαίωμα της υπομίσθωσης. Αυτή η ιστορία, επειδή μιλάμε για ανεμογεννήτριες, σήμερα τι υπάρχει. Εκεί, να σου το πω γρήγορα. Έχουμε δύο θέματα. Το άλλο θέμα θα πάρει πάρα πολύ ώρα και μπορεί να το απαντήσει αυτό. Αυτό είναι ένα μονοσήμαντο θέμα. Συμφωνούμε με την προσοχή στο προσοχή. Για το αιωλικό πάρκο της ΔΕΗ στο Βαρδοτάρταλο, δεν υπήρχε ούτε αρνητική ούτε θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ήρθε ποτέ προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαν έρθει κάποιοι εκπρόσωποι της ΔΕΗ, οι οποίοι κάνανε μια παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, τώρα το θέμα δεν είναι ανεμογεννήτριες, είναι ανεμογεννήτριες Κοπελούζου. Τα κύριε, θα πατήσουμε ξανά. Τα κύριε.
Γιατί θα ήθελα, συγγνώμη, Δήμαρχε, θα ήθελα, επειδή είναι ένα, για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι αυτό, δεν ξέρω αν δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Μπορεί, μπορεί, εύκολα. Θα πρέπει να το. Εύκολα, Δήμαρχε, αν θέλει να το. Θα έχουμε θέμα το επόμενο που είναι σχετικό. Μην βάζετε διαδικασία που δεν έχει νόημα, λοιπόν. Έχουμε ένα θέμα και είναι μόνο σχεδόν γι' αυτό. Κρίνεται ότι δεν έχει νόημα, Πρόεδρε, αυτή η ερώτηση που έκανε. Ναι, για το συγκεκριμένο θέμα την αδειοδότηση. Μιλάμε για το γενικό. Από το υπερποντέ, ακούστε να δείτε τι κρίνω. Από το υπερποντέ αδειοδοτήθηκε ο Κοπελούζος. Αυτή την αδειοδότηση προσβάλλουμε στο ΣΤΕΡ. Δεν ήταν το θέμα γενικά ανεμογεννήτρια. Το επόμενο θέμα μας, δηλαδή το περιφερειακό πάρκο, έχει θέμα ανεμογεννήτρια. Η ερώτηση σας λοιπόν για να βοηθήσει τη διαδικασία του Συμβουλίου θα μπορούσε να γίνει σε αυτό το θέμα που είναι και σωστό να γίνει. Πρέπει να το κάνουμε τώρα. Προηγήθηκε δηλαδή το επόμενο θέμα μας. Ναι. Όλοι κατάλαβαν ότι προηγήθηκε και τι έπεται, δεν μας λόγω. Συμφωνεί το Συμβούλιο. Μπορώ να το σοκαρίσω. Την προσφυγή συμφωνεί σαν όλοι. Φυσικά και συμφωνούμε. Απλά να ρωτήσω το εξής. Δεν έχουμε πει ότι η όποια αδειοδότηση για νέα πάρκα, για πάρκα στην Άνδρο, θα προκύψει μετά από, από τη μελέτη που θα κάνουμε. Τότε πώς είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε επιτρέψει ήδη να γίνουν δύο. Πέρα από αυτό, δεν πήραμε μια απόφαση μετά και είπαμε ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτή η μελέτη θα γίνει εκτός των δύο αυτών πάρκων. Μα είναι πριν από 5 χρόνια αυτό. Δημοτικό Συμβούλιο ιδρούσα. Δεν υπάρχει μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Πέρα από όλα αυτά που λέμε τώρα, ας μην γυρίσουμε. Έχουμε πει θα κάνουμε μία μελέτη φέροντας ικανότητα του νησιού και αποδοχή από τον κόσμο του νησιού από του δημοτικού φορεί και από όλα τα υπόλοιπα. Δεν πρέπει να γίνει πρώτα αυτή η μελέτη να παρουσιαστεί, να δούμε. Μισό λεπτό. Ολοκληρώσω. Το έχουμε πει αυτό από το 11 το Νοέμβρη. Ξαναλέω. Στο δημοτικό θέατρο. Έχω ξαναπεί. Η μελέτη έπεται, η μελέτη, επειδή υπήρχαν οι αιτήσεις που ήταν, δεν ξέρω πώς θα μεγαβάσουν, είπα ότι πρέπει να βγαίνουν και να μπορούν να απαντάνε. Αυτό που εμείς το συμβούλιο. Αυτές οι δύο αποδοχές που έχουμε κάνει πολύ πιο πριν από τη μελέτη. Πολύ πριν, την πρώτη φορά τη μπορούμε να τι αποφάσουμε. Είναι πολύ πριν όμως από τη μελέτη. Από εκεί και πέρα, όταν συνειδητοποιήσαμε το τεράστιο πρόβλημα, είπαμε ότι για να βγαίνουν και να απαντάνε. Και σε κάθε έτοιμα που έρχονταν, λέγαμε όχα, στοπ, να βγει ποτέ δεν λέει. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δυνατόν να συζητάμε για 160 ΜΒ ήδη στο νησί και από εκεί πέρα κουβεντιάζουμε και για τα υπόλοιπα. Τι καταλαβαίνω, αυτό που λέμε ότι έχουμε πάρει τη δική απόσταση και δεν το θυμάμαι πότε έχει γίνει αυτό. Στον Καμπανό είναι, να θυμάμαι καλά. Το Καμπανό είναι 119 ΜΒ. 119, είναι 119. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων. Είναι 119 και άλλα 30-40 που λες ότι κάποια άλλο είναι 160. Δηλαδή μιλάμε τα 160 αυτά γίνονται στο νησί και πάμε και για άλλα με τη μελέτη. Υποτίθεται μόνο τη μελέτη. Υποτίθεται ότι αυτή. Μισό λεπτό, Πρόεδρε. Υποτίθεται ότι αυτή η μελέτη έχει να κάνει. Ξεκινάει από το μηδέν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη μελέτη, τη συζητάμε όλοι οι φορεί του νησιού. Η Επιτροπή Διαβούλευση και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και βλέπετε τι μα συμβαίνει και τι όχι. Δεν είναι δεδομένο εκεί αυτό, εκείνο το άλλο και από εκεί και πέρα. Έχει πάνω στο επόμενο θέμα. Α τελειώσουμε πάλι στο επόμενο θέμα. Δεν είναι το άλλο θέμα. Επί γενικού. Επί του ειδικού συμφωνούμε όλοι. Φυσικά και συμφωνούμε να συμφωνούμε. Πάμε για προσφυγή στο ΣΤΕ και να ενεργήσουμε άμεσα. Όπως πάρει το πρόγραμμα αγοράς των λαμπών ΛΕΜ, των ενεργειακών αποτυπώσεων ταμείων, με την απάντηση των πόσο χιλιάδων ήταν για το νησί της Άνδρου. Μαζί με τα υπόλοιπα νησιά, το πράσινο ταμείο υπογράφει μια σύμβαση με τον Δήμο. Ο Δήμαρχος εξουσιοδοτείται να υπογράψει τον αριθμό στο καθιερωτή τη σύμβαση για τη δέσμευση του λογαριασμού και το Ταμείο Παρακαταστικών Ταμείων ορίζεται ως χειριστής και μεσαιτιούχος
του προϊόντος από τον λογαριασμό να παθούν τα χρήματα αυτά για τα οποία έχουμε χρηματοδοτηθεί. Πρόκειται για το ποσό των... Να το δω ένα λεπτό. Αυτή είναι η σύμβαση. Αν συμφωνεί το Συμβούλιο, εξισορροπούν το βήμα που έχει υπογράψει και ορίζουν με συγκυρούχο το Ταμείο Παρακαταστατών και Δανείων. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε και πάμε στο δεύτερο θέμα και τελευταίο της διαδικασίας που είναι το περιφερειακό πάρκο Άνδρου. Μελέτη που έχει εκτελεστεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η οποία σας έχει δοθεί με ένα συντή για παρουσιαστεί εδώ τώρα από τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Ο κύριος Ευθυμιόπουλος, θα τον ευχαριστήσουμε να κάνουμε, είναι η δεύτερη διαδικασία που κάνουμε της διαβούλευσης για το περιφερειακό πάρκο. Είναι γι' αυτό που κουβεντιάζαμε και προηγουμένως σε σχέση με το εργαλείο που πρέπει να έχουμε στα χέρια μας για να μπορούμε να γνωριστούμε κάθε φορά επί των θεμάτων που αφορούν το νησί. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται το τοπίο ως θέμα για τα νησιά και η κατάληξη αυτής της μελέτης του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας και των άλλων επιστημόνων είναι ότι πρέπει να υπαχθεί στην κατηγορία του περιβαλλοντικού πάρκου, συγγνώμη, περιφερειακού πάρκου, και το οποίο να μην συνδέεται με τα αιωλικά πάρκα, έτσι. Είναι άλλο πράγμα το περιφερειακό πάρκο, είναι όρος περιβαλλοντικός και άλλο... Ναι, θα σας το πει. Ο κ. Δημιόπουλος είναι γενικός διευθυντής του ΔΑΦΚΙ, είναι πρώην υπουργός, και ειδικός επιστήμονας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και μαζί με το δίκτυο Δάφνη, όπου θα δείτε μέσα από το έντυπο που σας έχει μοιραστεί το τι κάνει το δίκτυο Δάφνη μαζί με τα 33 άλλα νησιά και τις δύο περιφέρειες, μπορείτε να δείτε τι δραστηριότητες έχει και πώς μπορεί να διαχέει την κληροφορία μεταξύ των Δήμων, των νησιών της Ευρώπης και των δικών μας Δήμων. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία μου πριν από τα χρόνια και πιστεύω ότι η συμβολή του ήταν σημαντική στο να αποκτήσουμε γνώσεις και για το περιβάλλον και για τον τρόπο που σύγχρονα μπορούμε να συμπεριφερόμαστε απέναντι σε αυτό. Κύριε Φινόπουλε, αν θέλετε... Λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πόση ώρα έχουμε. Ο κ. Δημιώτης πρέπει να φύγει. Δεν έχω πρόβλημα. Εσύ έχεις πόσο πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, όπως σας εξήγησε ο Δήμαρχος, αλλά σας είπε μόνο μικρό μέρος αυτής της πληροφορίας, υπάρχει καταρχήν το δίκτυο Δάφνη. Έτσι, το δίκτυο Δάφνη είναι το δίκτυο των νησιών του Αιγαίου, το οποίο περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή 35 νησιά και τις δύο περιφέρειες του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Υπάρχει εδώ και 8 χρόνια, είναι ένας οργανισμός, αστική δίκαιο τοπική εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν ως μέλη, ως εταίροι, έτσι, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εκπροσωπούμενοι, συνήθως από τον Δήμαρχο ή κάποιον άλλον, τον οποίο έχει ορίσει το κάθε δημοτικό συμβούλιο. Λοιπόν, στο πλαίσιο του δικτύου Δάφνη, λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει έναν δεύτερο μηχανισμό που λέγεται Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου. Αλλά τόσο το Δάφνη όσο και το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου είναι, μπορείτε να θεωρήσετε, οι σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης του Αιγαίου στα θέματα της ΑΙΦΟΡ ανάπτυξης. Έχουμε δρομολογήσει μια σειρά από έργα, δράσεις, προγράμματα κτλ. Σε για όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μέρος από αυτά θα τα δείτε μέσα σε αυτό το φυλάδιο, το οποίο είναι τελείως καινούργιο, τελευταίο, τώρα κυκλοφόρησε. Προφανώς δεν είναι το σύνολο της πληροφορίας, αλλά μπορείτε να πάρετε μια ιδέα και μια εικόνα για το εύρος των δράσεων και το είδος των δράσεων που επιτρόπιζε στο Αιγαίο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι ένα είδος
πρωτοβουλίας, ας το πούμε έτσι, που έρχεται εξωθεσμικά, αν θέλετε, δεν έχει καμιά σχέση με το κράτος, έχει να κάνει με τους ίδιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει μεταξύ τους συνεργασία και αυτό έχει ενδιαφέρον και πολιτικό ενδιαφέρον, με την έννοια ότι οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, οι γραμματείς αλλάζουν, οι δήμαρχοι αλλάζουν, αλλά αυτό είναι ένας διαχρονικός θεσμός και θέλω να πιστέψετε σε αυτό, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και ανεξάρτητα από τις συγκυρίες, έτσι, τις πολιτικές συγκυρίες και με αυτήν την έννοια έχει μια διάρκεια. Γιατί αυτό που λείπει σε ένα μεγάλο βαθμό και στο κράτος αλλά και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η διάρκεια και η συνέχεια. Σας παρακαλώ λοιπόν όσοι θα έχετε την τύχη, την ευκαιρία να συνεχίσετε και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να το κρατήσετε αυτό βαθιά μέσα σας. Ότι αυτά είναι έργα τα οποία και δράσεις που πρέπει να έχουν συνέχεια ανεξάρτητα, ξαναλέω, ποιος είναι στην πλειοψηφία και ποιος κατέχει την ηγεσία στην Δημαρχία. Στην Άνδρο έχουμε δρομολογήσει πολύ συγκεκριμένες δράσεις και έργα. Αναπτύχθηκαν σε μια μερίδα που είχαμε πριν από 1,5 μήνα στην Αθήνα. Μπορούμε να επανέλθουμε, αν θέλετε, εδώ στη διάθεσή σας μας κάνουμε ενημέρωση για όλα τα θέματα. Χοντρικά να σας πω ότι υπάρχουν σε εξέλιξη προγράμματα από αυτοδική προστασία του τοπίου. Είναι μια καινούργια δουλειά και μια ρύθμιση η οποία είναι σε εξέλιξη για τα τοπία της Άνδρου. Υπάρχει σε εξέλιξη μια δουλειά για τα ενεργειακά θέματα, με μια προσπάθεια ο Δήμος να έχει λόγο και συμμετοχή σε αυτά. Υπάρχει σε εξέλιξη ένα έργο, μάλιστα σήμερα είναι εδώ δύο επιστήμονες από το Πολυτεχνείο, για την μείωση της κατανάλωσης στον όδο φωτισμό, τον δημοτικό φωτισμό, με σύγχρονα συστήματα αυτοματισμούς. Υπάρχει σε εξέλιξη επίσης ένα έργο το οποίο αφορά τη δημιουργία εφορμών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και μια σειρά από άλλα πράγματα. Δεν έχω τον χρόνο προφανώς να αναφερθώ σε όλα αυτά. Λέω ότι μπορούμε να επανέλθουμε, αν δεν θέλετε, σε αυτά τα θέματα. Σήμερα είχαμε ήρθα εδώ για να σας πω δύο λόγια για το έργο αυτό το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με την έννοια ότι η μελέτη η οποία το υποστηρίζει έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται για το περιφερειακό πάρκο της Άνδρου. Έχει σταλεί, από όσο ξέρω, σε ψηφιακή μορφή η πλήρης μελέτη σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, άρα μέσα από, από αυτό το ντοκουμέντο μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις λεπτομέρειες. Είναι προφανές, επειδή η μελέτη αυτή είναι πολλές σελίδες, είναι 200-300 σελίδες, δεν είναι δυνατόν να μοιραστεί σε έντυπη μορφή. Όμως έχει σημασία να δείτε την ηλεκτρονική της έκδοση, γιατί εκεί θα δείτε τις λεπτομέρειες και κυρίως τους χάρτες. Γιατί αυτή η δουλειά καταλήγει σε μια αποτύπωση καρτογραφική, όπου εκεί είναι όλη η ουσία. Σας προτρέπω λοιπόν να ανατρέφετε ξανά στην ψηφιακή έκδοση και να δείτε εκεί τις λεπτομέρειες πάνω στις κάρτες και τι προβλέπει αυτό το περιφερειακό πάρκο. Το περιφερειακό πάρκο που προτείνεται αυτή τη στιγμή για την Άνδρο είναι το πρώτο αυτού του είδους το οποίο απορρέει από ένα πρόσφατο νόμο του ΙΤΕΚΑ και το οποίο ελπίζουμε να αποτελέσει και οδηγό και για άλλες περιπτώσεις στο μέλλον. Ποια είναι η ιδιομορφία, η πρωτοτυπία, αν θέλετε, αυτής της νέας ρύθμισης? Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, κατά καιρούς έχουμε διάφορα χωρικά σχέδια τα οποία έχουν να κάνουν με την οργάνωση του χώρου, με τους όρους των χρήσεων της γης κτλ. Αυτά τα σχέδια είτε είναι γενικά σχέδια, παραδείγματος χάρη το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία, το ειδικό χωροταξικό για τις χειροκαλλιέργειες, το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν χωρικό σχεδιασμό σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ο οποίος όμως εξειδικεύεται σε κάθε τόπο και έχουμε μετά και τοπικά χωροταξικά σχέδια ανάλογα με την περιοχή,
όπως είναι τα ΣΚΟΑΠ, όπως είναι τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, όπως είναι οι ζώνες οικιστικού ελέγχου, όπως είναι οι ειδικές διευθυνήσεις που αφορούν περιοχές προστασίας, της φύσης κλπ., καταφύγια, άγρια ζωή, συγκρότοπη κλπ. Λοιπόν, έχουμε επίσης μια μεγάλη κατηγορία, ας το πούμε έτσι, θεσμικών ρυθμίσεων πάνω στον χώρο που αφορούν τις περιοχές προστασίας της φύσης, γνωστές κυρίως στις περιοχές Natura, αλλά αυτό είναι ένας συνοπτικός όρος. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα χωρικά σχέδια σε εθνικό, σε περιφερειακό, σε τοπικό επίπεδο, τα οποία πολλές φορές δεν συμφωνούν όλα μεταξύ τους. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ανταγωνιστικά και σε κάποιες περιπτώσεις δεν λένε όλη την αλήθεια. Αυτό που προσπαθεί λοιπόν να κάνει αυτή η νέα ρύθμιση, αυτή η νέα οντότητα που ονομάζουμε περιφερειακό πάρκο είναι να τα βάλει όλα αυτά μαζί, καταρχήν. Και να ξέρουν σε έναν τόπο όπως είναι η Άνδρος, έτσι τι ισχύει και τι δεν ισχύει, αφού βάλουμε, ξαναλέω, όλες αυτές τις ρυθμίσεις τη μία πάνω στην άλλη και δούμε πώς συντίθενται ή πού συγκρούονται. Και εκεί εντοπίζουμε τα προβλήματα και προσπαθούμε να διακρίνουμε. Αυτό κάνει αυτή η μελέτη. Από εκεί και πέρα, έχει φυσικά και έναν στόχο, πολύ σοβαρό. Ο στόχος είναι η προστασία του τοπίου, κάτι που είναι καινούριο και αναδεικνύεται, αν θέλετε, για πρώτη φορά και με θεσμικό τρόπο μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις, δεδομένου ότι ο νόμος προβλέπει τα τοπία ως ιδιαίτερες χωρικές ενότητες με ιδιαίτερες ανάγκες, απαιτήσεις κλπ. Σε ό,τι αφορά την προστασία, κάτι που μέχρι σήμερα δεν γινόταν. Μιλούσαμε γενικά για προστασία του περιβάλλοντος ή για προστασία της φύσης, αλλά όχι εξειδικευμένα για το τοπίο. Το τοπίο είναι μια μεγάλη ιστορία, έχει υπάρξει μέσα από διεθνείς συμβάσεις κλπ. Αλλά τώρα σιγά σιγά ξεκινάει στη χώρα μας να αποκτά και θεσμική υπόσταση. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της δουλειάς, κάναμε μια αναγνώριση των βασικών τοπίων της Άνδρου, οριοθέτηση, περιγραφή και φυσικά ο απότερος όρος είναι η ανάδειξη αυτών των τοπίων με την έννοια ότι θα πρέπει να τα ξέρουμε για να τα προστατεύσουμε. Βεβαίως οι άνθρωποι που είναι εδώ τα ξέρουν, αλλά υπάρχουν και οι επισκέπτες, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν την ίδια προσέγγιση. Έχει σημασία λοιπόν να μπορούμε αυτά να τα αναγνωρίζουμε με όλους τους επιστημονικούς, αν θέλετε, και να μπορούμε από εκεί και πέρα να συζητήσουμε για την προστασία του τοπίου. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Έτσι χαρτογραφήθηκαν αυτά τα τοπία, φωτογραφήθηκαν, δημιουργήθηκαν κείμενα τα οποία ερμηνεύουν το περιεχόμενό τους και την αξία τους και αυτά αποτελούν μια ιδιαίτερη κοινότητα και μια ιδιαίτερη ζώνη, τη ζώνη προστασίας του τοπίου. Το κάτι που έχετε μπροστά σας, οι ζώνες αυτές των τοπίων, μπορεί να σημαίνει ότι μόνο αυτά είναι τα τοπία, γιατί ουσιαστικά όλος ο χώρος είναι ένα τοπίο, αυτά είναι ιδιαίτερα τοπία, ιδιαίτερη σημασίας, είναι αποτυπωμένα με το χρώμα μόγου. Κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι η έννοια της ανάδειξης του τοπίου που έχει να κάνει και με τον τουρισμό και με την επίσκεψη και με τις διαδρομές και με τα μονοπάτια και με όλα αυτά τα πράγματα αποτελεί ένα ιδιαίτερο project το οποίο ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Έχουμε κάνει διάφορες αιτήσεις σε μηχανισμούς χρηματοδότησης έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ανεξάρτητα και από το πάρκο με την έννοια ότι αυτά θα πρέπει να αποκτήσουν και μεγαλύτερη δημοσιότητα, παράδειγμα χάρη να μπουν πινακίδες σε διάφορα σημεία του χώρου, επεξηγηματικές, να συνδέουν τα τοπία μεταξύ τους με τις διαδρομές, να ενημερώνουν τον επισκέπτη για τα τοπία, να βγουν φυλάδια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η δουλειά δηλαδή του τοπίου δεν σταματά στη θεσμοθέτηση, συνεχίζεται, είναι μια διαρκή δουλειά η οποία έχει να κάνει με την ανάδειξη των τόπων και βεβαίως με την προστασία του. Λοιπόν,
Μια δεύτερη ζώνη, η οποία αποτυπώνεται στο χάρτη, είναι οι γραφτές περιοχές προστασίας φύσης, τις οποίες έχουμε ενοποιήσει και τις έχουμε κατηγοριοποιήσει ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και είναι αυτές που φαίνονται χοντρικά, σας λέω τώρα, γιατί μπορούμε μόνο σε λεπτομέρειες, με το πράσινο χρώμα. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία περιοχών, αυτές οι οποίες σχετίζονται με τις περιοχές, με τις μικροπεριοχές της αγροτικής ανάπτυξης, τις λέμε ζώνες, ζώνη αγροτικής γης, υλής φυσικής αξίας και σε αυτήν περιλαμβάνονται κυρίως οι παραδοσιακές καλλιέργειες με όλα τα συνοδά, αν θέλετε, συστήματα σε αυτές τις παραδοσιακές καλλιέργειες που είναι και τα κτίσματα, που είναι και οι φράχτες, που είναι και οι αναβαθμοί, που είναι και όλα τα έργα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία συνοδεύουν τη μακρά ιστορία της διαμόρφωσης αυτών των γεωργικών τοπίων. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει κανείς, ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, την σημασία της αγροτικής ζωής, της αγροτικής παράδοσης και των φυλάκων, αν θέλετε, αγροτικής δραστηριότητας που έχουν επιβιώσει. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αν θέλουμε να ξαναβρούμε την τοπική γεωργία, αν θέλουμε να ξαναβρούμε τις τοπικές ποικιλίες των φυτών και των ζώων, αν πρέπει να ξαναθέσουμε το θέμα της τοπικής παραγωγής, η οποία πια δεν είναι ουτοπία. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο, η τοπική παραγωγή, τα τοπικά προϊόντα, ονομασίας προϊόντας, ποιότητας, οικολογικά προϊόντα κτλ. Συνοδεύουν πια το τουριστικό προϊόν, αποτελούν μέρος, αν θέλετε, του νέου μάρκετινγκ για τον τουρισμό και τη διατροφή που θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Αυτό ενδεχομένως είναι και μια νέα διέξοδος, αν θέλετε, για τη γεωργία γενικότερα, η οποία βρίσκεται σε κρίση και η οποία αποτελεί ενδεχομένως μία από τις απαντήσεις στην κρίση, δεδομένη της υποχώρησης άλλων κλάδων, όπως είναι παραδείγματος χάρη η υποδομή. Υπάρχει μια τέταρτη ζώνη ήπιας προστασίας και ανάπτυξης, η οποία μαζί με την περιμετρική ζώνη στην ουσία είναι οι ενδιάμεσες περιοχές, οι οποίες βρίσκονται μεταξύ των τριών ζώνων που σας ανέφερα και για τις οποίες λίγο πολύ ισχύουν κάποιοι γενικοί όροι. Υπάρχει και μια τέταρτη κατηγορία την οποία δεν την ορίζουμε με θεσμικό τρόπο, περιλαμβάνει τις περιοχές προστασίας φύσης, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι ο θαλάσσιος χώρος. Το λέω αυτό γιατί όταν μιλάμε για νησιά, όταν μιλάμε για Αιγαίο, συνήθως ξεχνάμε τη θάλασσα. Η θάλασσα αποτελεί πλέον ένα σοβαρό αντικείμενο μελέτης, προστασίας και διαχείρισης. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τον θαλάσσιο χώρο, αυτός περιλαμβάνεται μόνο σε μια μικρή στενή ζώνη η οποία έχει να κάνει με τις περιοχές Natura. Στόχος και αυτής της ρύθμισης εδώ είναι να διευρυνθεί αυτή η περιοχή, ο θαλάσσιος χώρος δηλαδή τον οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε και να προστατεύσουμε και ενδεχομένως να δούμε και τους μεταξύ των νησιών χώρους, θαλάσσιους χώρους. Υπάρχει εξέλιξη μια ολόκληρη πολιτική και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά το θαλάσσιο χώρο. Μιλάμε πια για θαλάσσια χωροταξία, μιλάμε για θαλάσσιους πόρους, μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη με βάση τη θάλασσα, αυτό που ονομάζουμε Blue Growth. Είναι μια μεγάλη ιστορία, ένα μεγάλο πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή το τρέχει η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα πρέπει σιγά σιγά και εδώ στην Ελλάδα να δούμε αυτά τα πράγματα και να τα θεωρήσουμε ότι αποτελούν μέρος του χωρικού σχεδιασμού και της διαχείρισης. Φυσικά ένα μεγάλο κεφάλαιο αφορά την αλληλεία σε αυτή την περιοχή, αλλά όχι μόνο. Συζητάμε για διασυνδέσεις, ηλεκτρικές διασυνδέσεις καλώδια, συζητάμε για μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές. Συζητάμε για ηθείο καλλιέργειες, συζητάμε για εδωμονάνθρακες, συζητάμε για
ορυκτούς πόλους που βρίσκονται στη θάλασσα, συζητάμε για υπεράκτια αεολικά πάρκα, μια σειρά λοιπόν από πολύ σημαντικές δραστηριότητες με οικονομικό αντικείμενο και με σοβαρές επιπτώσεις πολλές φορές στο περιβάλλον. Η διαχείριση, αυτή την οποία έχουμε επιχειρήσει ανεπιφυφώς βέβαια μέχρι τώρα στον χερσαίο χώρο, θα πρέπει να την δούμε και στη θάλασσα. Αυτή είναι χοντρικά μια περιγραφή λοιπόν των ζωνών και της φυσιογνωμίας αυτού του περιφερειακού πάρκου, το οποίο στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί μια φάση διαβούλευση, δηλαδή αυτό θα αναρτηθεί εκεί που πρέπει να αναρτηθεί στον χώρο σε πάση περιπτώσει καταρχήν ας πούμε του Υπουργείου, της Περιφέρειας, του Δήμου κλπ. Και μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης θα καταλήξει σε ένα οριστικό σχέδιο, έτσι, το οποίο θα αποτελεί σε αυτό που ονομάζουμε σχέδιο προεδρικού διατάγματος και από εκεί και πέρα θα πάρει τον δρόμο της θεσμοθέτησης. Όταν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, τότε μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε αυτό που ονομάζουμε περιφερειακό πάρκο. Αλλά μέχρι τώρα, αυτά που σας είπα είναι μία θεωρία, είναι μία άσκηση η οποία υπάρχει στα χαρτιά. Χωρίς την ουσία αυτού του πράγματος, είναι οι ίδιοι άνθρωποι, αυτό το πράγμα είναι προφανές ότι δεν θα περπατήσει. Γιατί έχουμε κάνει πολλά σχέδια στα χαρτιά και τα περισσότερα έμειναν στο επίπεδο αυτό. Μια υπόσχεση που δεν πραγματοποιήθηκε. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να δούμε και το θέμα της διαχείρισης. Ποιος θα αναλάβει την διαχείριση αυτού του νέου πράγματος και ποιος θα αναλάβει να παρακολουθεί, να συντονίζει, να προτείνει και ενδεχομένως να επιβάλλει στο βαθμό που αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία κάποιους ειδικούς όρους. Αυτά συνήθως τα ονομάζουμε φορείς διαχείρισης, αυτά τα εργαλεία, τους οργανισμούς. Οι φορείς διαχείρισης μέχρι τώρα που υπήρξαν στην Ελλάδα αφορούσαν μόνο κάποιες περιοχές προστασίας φύσης. Τώρα αυτός ο όρος διευρύνεται σε ό,τι αφορά την εμβέλειά του και μπορεί να αφορά και άλλες περιοχές. Παραδείγματος χάρη ένα περιφερειακό πάρκο. Ο φορέας διαχείρισης είναι η ψυχή, η καρδιά του όλου συστήματος. Αν αυτός να λειτουργήσει και δεν πάρει την υπόθεση στα χέρια του, προφανώς δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά που περιγράφουμε. Για να γίνει αυτό, προφανώς χρειάζονται πόροι. Πριν έρθω στους πόρους όμως, θα πω το εξής. Ότι επειδή θα ήταν προφύστερο να δημιουργηθεί ένα φορέα διαχείρισης μαζί με το πάρκο, αν και αυτό θα το προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, χωρίς να εξασφαλιστούν οι πόροι, παραδείγματος χάρη, γι' αυτό και η πρόταση που υπάρχει εδώ σε αυτή τη μελέτη είναι την διαχείριση αυτή, το ρόλο δηλαδή του φορέα να τον αναλάβει το Δίκτυο Δάφνη σε μια μεταβατική περίοδο μέχρι ότου αυτό αποκτήσει υπόσταση. Τι σημαίνει υπόσταση? Καταρχήν να αποκτήσει αυτοτελείς πόρους. Η εποχή όπου οι φορείς, οι οργανισμοί κτλ. Συμπεριλαμβανομένοι και της αυτοδιοίκησης ήταν επέτες τους διαδρόμους των Υπουργείων για κονδύλια, επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και προϋπολογισμούς έχει περάσει και περνάει σιγά σιγά να επιστρέψει. Κυρίως εκεί όμως όπου δημιουργούνται νέα θεσμικά υποκείμενα, έχει σημασία να εξασφαλίσει κανείς αυτοτελείς χώρους. Επιμένως την έννοια της αυτοτέλειας, διότι διαφορετικά όλα τα συστήματα που εξαρτώνται από το κράτος είναι ευάλωτα και βεβαίως ακόμη σταθερά, όπως απέδειξε η πρόσφατη κρίση. Προβλέπονται λοιπόν εδώ μια σειρά από μέτρα τα οποία είναι στην κατεύθυνση της εξασφάλισης αυτοτελών πόρων. Ένα από αυτά είναι η επιβολή τέλους στα ενεργειακά έργα, πέραν του τέλους που ισχύει σήμερα υπέρ της αυτοδιοίκησης, υπέρ των κατοίκων και υπέρ του πράσινου ταμείου,
του 3% δηλαδή, προτείνεται η επιβολή ενός πρόσθετου ενεργειακού, θα λέγαμε τέλους, σε νέα ενεργειακά έργα, αιωλικά πάρκα, παραδείγματος χάρη φωτοβολταϊκά και λεπτά, του τάξεων συνδυασμού, τα οποία θα πηγαίνουν στον φορέα διαχείρισης. Προβλέπεται επίσης επιβολή τέλους σε νέα κίνητα, τα οποία θα αφορούν κυρίως τις εκτός σχεδίου περιοχές. Γι' αυτό είναι επίσης σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί ένα κίνητο καταλαμβάνει χώρο, παίρνει ένα μέρος από τον φυσικό χώρο, δημιουργεί απόβλητα, έχει ανάγκη από δρόμους, έχει ανάγκη από υποδομές. Όλα αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να κοστολογούνται και αυτό το κόστος να μεταφράζεται σε ένα τέλος, συγκεκριμένο τέλος όμως, όχι γενικά έσοδα, όχι γενικά φορολογία, γιατί η φορολογία είναι μια λέξη που έχει κακοπάθει και δεν ακούγεται ευχάριστα. Ένα ειδικό τέλος το οποίο θα πηγαίνει ακριβώς για την εξυπηρέτηση των αναγκών. Όσοι λοιπόν θεωρούν ότι τα τέλη, τα ανταποδοτικά τέλη, είναι μια εφαρτή φορολογία, κάνουν λάθος. Τα τέλη, στο βαθμό που είναι στοχευμένα και πάνε για την εξυπηρέτηση των αναγκών που προβλέπονται, είναι πραγματικά μια ρύθμιση, αν θέλετε, την οποία την έχουμε ανάγκη και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, εξασφάλιση αυτοτελών χώρων, έτσι ώστε να μπορεί ο φορέας διαχείρισης να κάνει τι? Να κάνει τις επιπλέον μελέτες οι οποίες θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος, τις εξειδικευμένες, αν θέλετε, μελέτες, να μπορεί να έχει το απαραίτητο προσωπικό, να μπορεί να κάνει φύλαξη και παρακολούθηση των περιοχών, να μπορεί να κάνει σήμανση, να μπορεί να κάνει αποκατάσταση ζημιών όπου αυτές συμβαίνουν, να μπορεί να τυπώνει φυλάδια, να μπορεί να αναδεικνύει όλα αυτά τα θέματα στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Άρα έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει και κυρίως εκείνο το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να φτιάξει ένα ολοκληρωμένο και λεπτομερές διαχειριστικό σχέδιο. Έχουμε βάλει μια προθεσμία 2 χρόνων για να γίνει αυτό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, λεπτομέρειες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστούν μέσα από ένα προσωπικό διάστημα. Σε αυτήν εδώ την περίληψη που έχουμε διανύμει, υπάρχουν μερικά ενδεικτικά θέματα που συμπεριλαμβάνει αυτό που αναφέρουμε διαχείριση ή ποιοι είναι οι όροι, αν θέλετε, οι οποίοι διέχουν στο περιφερειακό πάρκο. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, μπορείτε να τα δείτε, μπορείτε να τα διαβάσετε και μπορείτε να τα δείτε σε όλη τους την έκταση, όπως σας είπα, στη μελέτη που έχει διανυμηθεί με ψηφιακή μορφή. Εκείνο όμως το οποίο έχει σημασία ιδιαίτερα και σε αυτήν τη νέα προσέγγιση δεν είναι το τι περιορισμούς μπορεί να βάλει κανείς, αν μπορεί να βάλει πρόσθετους ή όχι περιορισμούς κτλ. Τι κανονιστικά μέτρα, όπως λέμε, μπορεί να βάλει, γιατί αυτά πολλές φορές δεν λειτουργούν. Εκείνο το οποίο θα λειτουργήσει είναι ανά αυτή την ιστορία την αγκαλιά σε ολόκληρη τοπική κοινωνία, οι επιχειρηματίες και όλοι αυτοί οι οποίοι θα ωφεληθούν από αυτή τη νέα κατάσταση. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι μικροί καλλιεργητές που ανέφερα και οι αγρότες, όσοι έχουν απομείνει, αλλά και οι νέοι οι οποίοι θέλουν να μπουν σε αυτή τη νέα διαδικασία. Είναι οι παράγοντες του τουρισμού, ο οποίος θα πρέπει να αναδειχθεί με νέες μορφές και νέα ποιοτικά προϊόντα. Είναι γενικότερα οι επιχειρηματίες, οι οποίες θα πρέπει να δουν εδώ μια ευκαιρία και όχι μια απειλή, ότι κάποιος έρχεται να μας βάλει νέους όρους. Έτσι. Είναι λοιπόν ολόκληρη η κοινωνία και ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι επιχειρούν, μικροί και αδύνατοι αυτή τη στιγμή επιχειρηματίες, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν εδώ μια ευκαιρία. Όπως έχει γίνει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως έχει
κίνησε πολλά μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σύνδεση πλέον αυτού που ονομάζουμε προστασία περιβάλλοντος, προστασία τοπίου, ανάδειξη της πολιτιστικής, ιστορικής και τα λοιπά κληρονομιάς και ανάδειξη των νέων προϊόντων που έχει ανάγκη αγορά και συνδυασμός όλων αυτών με τον τουρισμό, νομίζω είναι η πρόκληση του μέλλοντος. Ειδικά για τα μικρά μέρη, ειδικά για τα νησιά, όπου έχουμε δει πόσο ευάλωτα είναι και στην κρίση αλλά και απέναντι σε μια σειρά από άλλες απειλές. Ελπίζουμε ότι αυτό το περιφερειακό πάρκο θα πάρει γρήγορα τον δρόμο του. Ελπίζουμε ότι θα το στηρίξει η τοπική κοινωνία, γιατί ξαναλέω είναι μια ευκαιρία για την τοπική κοινωνία και την οικονομία και δεν είναι μια αρχή. Και ελπίζουμε ότι και η νέα δημοτική αρχή θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, γιατί όπως είπα και στην αρχή, το βασικό πράγμα που χρειαζόμαστε σήμερα είναι η συνέχεια και η προοπτική. Αν δεν έχουμε ένα όραμα, ένα στόχο, ο οποίος είναι της τάξης των επομένων 10 χρόνων, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Αυτά είχα να πω. Μπορώ να πω πολλά ακόμα, να μιλάω για ώρες, αλλά δεν θα το κάνω. Αν θέλετε, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Και θα καθυστερήσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο και να επαναλάβω ότι αυτή η μελέτη έγινε για να μας δώσει τη δυνατότητα να απαντάμε με επιστημονικό τρόπο και όχι υποκειμενικό αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει κάτι. Αυτό ήταν η πρώτη ανάγκη για τη δημιουργία της μελέτης. Το δεύτερο είναι ότι μέσα σε αυτή τη μελέτη μπήκαν και τα καινούργια όρια, όπως σας είπα, που αναφέρονται στη διαδικασία της προστασίας του τοπίου. Που είναι μια διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί ακριβώς έχουμε κάνει αίτηση για χρηματοδότηση για την προστασία, για την μελέτη των τοπίων της Άμβουλου, την πρώτη στην Ελλάδα, στο Πράσινο Ταμείο, ούτως ώστε να μπορούμε με πολύ πιο εξειδικευμένο τρόπο να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Και το τοπίο δεν αναφέρεται μόνο στα αιωλικά, αναφέρεται σε κάθε δράση. Υπάρχει εδώ ένα αναλυτικό κεφάλαιο, θα δείτε, ανάδειξη και προστασία των ιστορικών τοπίων. Μάζα εδώ υπάρχει μια φωτογραφία από την Άμβρο. Μπορείτε να δείτε δηλαδή τους βασικούς στόχους αυτού του ειδικού προγράμματος βήματος για τα τοπία. Λοιπόν, αυτή ήταν η ανάγκη που μας έκανε και ακριβώς γι' αυτό κάθε φορά πατούσαμε αρνητικά, έπρεπε να φύγει αυτή η μελέτη. Τώρα το λέω η ουσία αυτής της ιστορίας είναι ότι αν αυτοί σε αυτή τη μελέτη συμφωνήσουν σαν αντιλότητες, σαν κοινωνία και τη δούμε σαν εργαλείο με το οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε, τότε πραγματικά έχει νόημα. Αλλιώς θα είναι άλλη μια μελέτη που θα πάει να καρποδιαστεί σαν συμφωνήσει. Αυτή η μελέτη προσπάθησε επίσης να συνοψίσει όλο το υπάρχον νομικό πλαίσιο που ισχύει για την Άμβουλο. Δηλαδή όλα τα χρώματα που βλέπετε που είναι το πράσινο, το ανοιχτό, που λέει ζώνη ειδικής προστασίας, ζώνες ειδικής προστασίας για την ορυφομανίδα, η ΖΕΠ. Αυτό είναι υφιστά με νομικό πλαίσιο. Το άλλο, το τόπιο κοινωνικής σημασίας, είναι υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Το μπλε, τα μπλε που βλέπετε είναι θεσμοθετημένοι μικροί υγρότοποι. Τα υπόλοιπα είναι προτάσεις, όπως το ΜΟΒ, που αναφέρεται στις ζώνες για τις ζώνες του τοπίου, έτσι. Αυτό που είναι το μόνο το γαρό είναι η ζώνη αγροτικής γης υψηλής αξίας ή το πορτοκαλί είναι ήπια ζώνη προστασίας και ανάπτυξης, η περιμετρική ζώνη είναι όλη κίτρινη και έχουμε ακόμα τους αρχαιολογικούς χώρους που είναι δεδομένοι και δεσμοποιημένοι, τα μονοπάτια, οι κύριοι γισμοί, οι παραδοσιακοί. Είναι δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε, το οποίο είναι υφιστάμενο και ευχαριστώ, συν αυτές οι ζώνες που προτείνονται μέσα από το περιφερειακό πάρκο. Δηλαδή δεν βάζουμε κάτι, σημάζεψε ότι είναι στο ισχύον θεσμοθετημένο νομικό καθεστώ. Να πω για τη διαδικασία ότι ουσιαστικά σήμερα παραλαμβάνουμε τη μελέτη, θέτουμε σε διαβούλευση στο δικό μας ιστορικό
ταυτόχρονα ανεβαίνει και στους ιστότοπους των Υπουργείων Περιφέρειας κλπ. Γίνονται όλες οι προτάσεις από φορείς, πρόσωπα, πολίτες, δημότες κλπ. Και ολοκληρωμένα όλα αυτά αποτελούν τα στοιχεία για την έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος που να καθορίζει αυτό που λένε περιφερειακό πάρκο άνδρων και να προβλέπει τη διαχείρισή του, τους στόχους του, τους πόρους κλπ. Αυτό είναι η διαδικασία. Είναι η πρώτη παρουσίαση δηλαδή και αν θέλετε να ακολουθήσει και άλλη μετά την υποβολή όλων των προτάσεων που θα είναι βεβαίως ανοιχτή ό,τι δημοτικό συμβούλιο αλλά θα είναι στο δημοτικό θέατρο, ίσως ή κάπου αλλού. Λοιπόν, απορίες, ερωτήσεις προς το οποίο του μειώπλου καταρχήν και συνέχεια τοποθετήσεις. Κύριε Μανταβέ. Δηλαδή, αυτό είναι μια πρόταση η οποία πιθανόν μετά την υποβολή προτάσεων από τους στη διαβούλευση να ενσωματώσει και να υπάρχουν τοποθετήσεις. Πολύ ωραία. Μια ερώτηση. Όταν λέμε. Θέλω να ρωτήσω ανάποδα. Επειδή εγώ θεωρώ ότι η άνθρωση έχει ένα μεγάλο τομέα που αφορά και πρέπει να αφορά το πρωτογενή, την πρωτογενή παραγωγή, ειδικά την γεωργία. Τώρα δεν είμαι, δεν μπορώ να το μελετήσω, έχουμε συμπεριλάβει τη δυνατότητα να συνεχίσει το νησί ή μάλλον να ξανααποκτήσει το νησί πρωτογενή παραγωγή στον αγροτικό τομέα. Ακριβώς αυτό σας είπα. Το πρώτο στοιχείο είναι η αναγνώριση αυτών των περιοχών και των δυνατοτήτων. Έτσι και αυτό περιγράφεται στο οικείο κεφάλαιο της μελέτης που αφορά τη γεωργική παραγωγή. Από εκεί και πέρα και με βάση αυτή την αναγνώριση μπαίνουν κάποιοι φιλόδοξοι στόχοι, έτσι, οι οποίοι έχουν να κάνουν καταρχήν με την διατήρηση αυτού του οποίου και το οποίο υπάρχει μόνο στο παρόν, αλλά και στην ιστορία, γιατί αυτό έχει μια βαθιά ιστορία, η διαμόρφωση του γεωργικού χώρου, ιδιαίτερα στα νησιά, και από εκεί πέρα να μπουν στόχοι, και κυρίως οι στόχοι πρέπει να είναι πώς θα αναβιώσει η τοπική γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή με νέους όρους πια, και πώς αυτό θα συνδεθεί και με άλλες μορφές επιχειρηματικότητας, όπως είναι παραδείγματος χάρη η εστίαση και ο τουρισμός. Αυτή είναι η πρόκληση, και μόνο εκεί θα μπορέσουν να βρουν και οι νέοι αγρότες ή αυτοί οι οποίοι θέλουν να αναβιώσουν όλη αυτή την παράδοση με νέους όρους, θα βρουν και νέες αγορές. Άλλη ερώτηση. Για τη μελέτη αδιάβασουμε πού. Εκτός της θεσμοθετημένες ζώνες που έχουν διάφορους περιορισμούς και τους γνωρίζουμε, στις υπόλοιπες ζώνες που έχετε περιλάβει εδώ στο περιφερειακό πάρκο, θα υπάρχουν περιορισμοί για οικιστική ανάπτυξη, για ανάπτυξη βιοτεχνιών ή λατομείων ή άνδρας πλειοτήτων. Ναι, είναι μια πολύ κέρια ερώτηση. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό το περιφερειακό πάρκο δεν μπορεί να έρθει και να υποκαταστήσει την νομοθεσία η οποία υπάρχει. Εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη την ανάπτυξη οικισμών, σε ό,τι αφορά την εκτοσχεδίου δόμηση, σε ό,τι αφορά τις βιομηχανίες, τα λατρεμία και άλλες παρεμβάσεις σε πάση περιπτώσει στο περιβάλλον. Προφανώς δεν μπορεί να έρθει και να ανατρέψει όλο αυτό το νομικό καθεστώς, γιατί αυτή είναι υπερκείμενη, όπως λέμε, νόμη. Όμως εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να επιβάλλει κάποιους περιορισμούς οι οποίοι θα συνάδουν με τους στόχους του περιφερειακού πάρκου, που είναι το τοπίο, η προστασία της γεωργικής γης και ούτω καθεξής. Τι μπορεί να είναι αυτή η όρη. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα, η διάλεξη νέων δρόμων. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Οι νέοι δρόμοι μπορεί να εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες, επικοινωνίας αν θέλετε των χωριών και των ανθρώπων, αλλά πολλές φορές γίνεται μια κατάκριση των νέων δρόμων, γιατί κάποιος έφτιαξε ένα σπίτι στην κορυφή και θέλει να φτιάξει ένα δρόμο, κάποιος έφτιαξε ένα αεολικό πάρκο και θέλει να φτιάξει 40 χιλιόμετρα δρόμους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια σοβαρή επέμβαση στον χώρο και στο τοπίο που δεν προβλέπεται, αν θέλετε, από καμιά νομοθεσία. Εκείνο που λέμε είναι ότι κανένας νέος δρόμος
εάν δεν προβλέπεται από μια συγκεκριμένη μελέτη για την ανάπτυξη του οδικού δικτύου με προοπτική και κανένας δασικός δρόμος, εάν δεν προβλέπεται από αντίστοιχη μελέτη, παραδείγματος χάρη της οικίας αρχής που είναι το δασαρχείο. Έτσι. Γιατί το καθεστώς που μέχρι σήμερα ήταν, βάζουμε οδηγιώτες όπου θέλουμε και ανοίγουμε δρόμο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτό, αυτή την τάξη, αυτή την νέα, ας πούμε, απέτηση, μπορεί να την πάρει αυτό το σχέδιο. Πατώντας πάνω στο νομικό καθεστώς και περιορίζοντας, αν θέλετε, το καθεστώς αυθαιρεσίας που πολλές φορές έχουμε γνωρίσει. Άλλη ερώτηση. Αν μπορώ να εκπρόσω σε όλες Για αυτή τη μελέτη, ποιος έχει δώσει έγκριση για να γίνει, για να προχωρήσουμε σε, αυτό το, σε αυτή την έννοια του περιφερειακού πάρκου. Πώς ξεκίνησε δηλαδή αυτή η μελέτη. Ο Βασίλας του Δημοτικού Συμβούλου, εδώ και δύο χρόνια, πότε, δύο στα δύο χρόνια. Νομίζω ότι είχε αναβληθεί τότε αυτό το... και εδώ είχαμε συζητήσει. Ήταν απόφαση ανάθεσης στο Καμψίδι Μεθεσσαλίας η μελέτη και ήταν τη σύμφωνη γνώμη μας. Είχαμε πάρει απόφαση για μελέτη όσον αφορά τα αιωλικά πάρκα. Όχι. Γιατί φέρουσα ικανότητα, πότε δεν υπάρχει. Λες τη μελέτη, είναι δύο θεωρώσεις. Α, άλλη μελέτη. Ναι, ναι, είναι δύο μελέτες. Η μία είναι η μελέτη που δεν την είχαμε κάνει εμείς. Είναι για την εφαρμογή του ειδικού χωροταξικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλία. Για όλο το ίδιο, δεν είναι μόνο για εμάς. Και αυτή είναι πρώτη τη μελέτη μόνο για εμάς. Κατάλαβες τι λέω. Εκείνη ήταν, γι' αυτό ίσως έχουν εκτελεστεί. Δεν έχουμε εκτελεστεί. Ξέρω ότι το περιφερειακό πάρκο είχε αναβληθεί τότε και θα το δούμε αυτό. Ως θέμα εδώ. Και είχαμε πάρει απόφαση για μία μελέτη η οποία θα αφορούσε τη φέρουσα ικανότητα σε ανεμογεννήτριες και μόνο, ΑΠΕ. Και πόσο. Όχι. Δεν έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Απλώς να σου πω το εξής. Προσπαθώ να σου απαντήσω όσο το λέω. Μα σε κάθε συμβούλιο, όταν έρχεται μία αδειοδότηση για ΑΠΕ, λέμε να δούμε πρώτα τη μελέτη. Γι' αυτό. Αυτού νου, αυτού. Αυτό αναφέρω. Του περιφερειακού πάρκου. Γι' αυτό μιλάγαμε τόσο καιρό. Γι' αυτό μιλάγαμε. Η θεωρητική ισχύ. Η θεωρητική ισχύ των ανεμογεννητριών στην Άνδρο. Η θεωρητική, με βάση το δικό χωροταξικό, είναι καθορισμένη. Είναι 400 ΜΒ. Όχι, είναι 208 από τη μία αυτή μελέτη. Να πω κάτι. Να πω κάτι, να πω κάτι, λοιπόν, είχε προηγηθεί αυτό εδώ μία μελέτη και με ανάθεση από το πράσινο εν πάση περιπτώσει, για τη μελέτη 27 νησιών στο Αιγαίο, έτσι, σε σχέση με την ανάπτυξη ολυμπιακή χωροταξία. Βρίσκω την απόφαση Μαρία. Δεν είναι το φετινό έτος, δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσω λίγο την ουσία. Και θα δείτε, θα αποφάσισε με αφορά αυτό. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω την ουσία. Η προηγική φάση, η μελέτη της εφαρμογής των χωροταξικών προϋποθέσεων και απαιτήσεων σε κάθε νησί από αυτά τα 27 συμπεριλαμβανομένης και της Άνδρου, έτσι. Άρα υπάρχει μια μελέτη γενική, η οποία εξειδικεύεται σε κάθε νησί και αυτή είναι επίσης, μπορείτε να το δείτε, υπάρχει, είναι διαθέσιμη κτλ. Εκεί λοιπόν βλέπουμε τι ισχύει σε κάθε νησί χωριστά, τι ισχύει, ένα, και δεύτερο, βλέπουμε που υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την χωροθέτηση με βάση τις υπάρχουσες αιτήσεις, άδειες κτλ. Κτλ. Υπάρχουν ασυμβατότητες, υπάρχουν αιωλικά τα οποία είναι σε περιοχές που είναι απαγορευμένες, να το πούμε έτσι. Και υπάρχει ένα τρίτο κεφάλαιο σε αυτή τη δουλειά που αφορά τις καταρχήν απόψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με τις υπάρχουσες αιτήσεις, αδειοδοτήσεις κλπ. Οι οποίες έχουν καταγραφεί. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα. Αυτό είναι το πρώτο υλικό. Με βάση αυτό το υλικό μπορεί κανείς να προχωρήσει σε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή Περιφερειακού Συμβουλίου να προχωρήσει μια διαβούλευση επί τη βάση ενός συγκεκριμένου πακέτου στοιχείων χωρικών και ρυθμιστικών. Αυτή είναι η μία δουλειά. Το περιφερειακό πάρκο δεν έχει αυτό το στόχο. Το περιφερειακό πάρκο έχει σαν στόχο να συμμαζέψει όλα αυτά που είπαμε πριν και βεβαίως
αποτυπώνει και τα ζητήματα που αφορούν στην χωροθέτηση ολικών και άλλων εγκαταστάσεων με την έννοια της αποτύπωσης της πραγματικότητας και ενδεχομένως και κάποιων προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν και τα οποία έχουν να κάνουν με προηγούμενες μέρες. Είναι όμως δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και με διαφορετική στόχευση. Αυτό είναι επί της ουσίας αυτό που λέω. Για την Άνδρο επίσης, αν θέλετε να πούμε... ότι είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα όσον αφορά τις ΑΠΕ και το περιφερειακό πάρκο. Αυτό δεν λέει τώρα. Είναι δύο διαφορετικές μελέτες με διαφορετική στόχευση και διαφορετική εμβέλεια. Δεν μιλάμε τόσο για το Δήμαρχο για τη μελέτη αυτή της ΑΠΕ. Αυτή είναι ο Ρουσό, για αυτή μιλάμε. Και εγώ να το εξηγήσω πιο απλά. Καταρχήν δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε εδώ. Θα φέρουμε την άλλη φορά τα στοιχεία μας για να σου αποδείξω ότι δεν είναι έτσι. Μιλάμε πάντα για φέρουσα ικανότητα του νησιού. Μα το ξαναλέω. Είναι η μία μελέτη που έχουμε προβλήματα. Δεν υπάρχει η φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα είναι με βάση τον νόμο είναι συγκεκριμένη. Πού επιτρέπεται. Φέρουσα ικανότητα και χωροταξική για την άνω. Συγχρόνω. Όχι μόνο φέρουσα ικανότητα όριστα. Εντάξει, δύο λεπτά να καταλήξουμε. Η φέρουσα ικανότητα είναι δεδομένη. Λέει λοιπόν το ειδικό χωροταξικό. Αυτό είναι το σώμα. Ναι, εντάξει. Το που επιτρέπεται. Το επόμενο. Λοιπόν, έχει συγκεκριμένες περιοχές. Οι οποίες ορίζουν με βάση την έκταση του νησιού και κάποιους πολιτισμούς όσο μπορεί είναι το διαθέσιμο του νησιού. Από αυτό το θεωρητικό διαθέσιμο του νησιού, ένα μέρος κόβεται γιατί έχει περιορισμούς από το ειδικό χωροταξικό της ενέργειας. Παραδείγματος χάρη, θες 2 χιλιόμετρα παραδοσιακό οικισμό. Θες, ξέρω εγώ, απόσταση από την παραλία και πάει λέγοντας. Έστω λοιπόν ότι το απομένο δυναμικό, το απομένο εκτός από αυτά, είναι 400 μεγαβάτ. Έτσι, λέω, το απομένο. Εμείς, πώς λέμε ναι ή όχι σε μια πρόταση καλή ώρα του πελούζου. Αυτό ρωτάω. Με ποιο εργαλείο ο Δήμος και οι σύμβουλοι αποφασίζουν να πούνε ναι ή όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα που τίθεται κάθε φορά στο ζητήμα. Δεν είναι άλλο. Δηλαδή, είναι πολύ ανθές κατά τη γνώμη μου το εναπομένο δυναμικό με βάση τον νόμο. Πρέπει να κοπεί και αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε ένα εργαλείο και να λένε ναι ή όχι. Αυτό είναι το εργαλείο με το οποίο μπορούμε εμείς, αν είναι ικανοποιητικό. Για άλλους είναι, για άλλους δεν είναι. Ή να το διαμορφώσουμε να γίνει. Αυτό είναι το όραμα εμείς. Δεν ξέρω αν το κατακαταλήγω. Το κατάλαβα. Απλά λέγαμε. Συγγνώμη. Όχι, δεν λέγαμε. Δεν λέγαμε. Αυτή τη μελέτη δεν έχουμε πληρώσει εμείς ως Δήμος. Τη μελέτη αυτή που έχουμε πληρώσει εμείς. Όχι. Δεν υπάρχει καμία. Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπουλέλαστερο. Κύριε Φίμπονγκο, εάν μπορώ να ερμηνεύσω καλά το χάρτη, γιατί μπορεί να ξέρω το μήπω έχω πέσει έξω στην ερμηνεία, στην περιοχή Πιτροφό που έχετε εκεί αρχαιολογικού χώρου, εδώ, σε αυτό το σημείο εδώ, εκεί, από ό,τι δεν το γνωρίζετε, υπάρχει αρχαιολογικό χώρο που έχει μέσα το μικρόφωνο, γιατί δεν σα ακούω. Λέω, εκεί στην περιοχή του Πιτροφού, θα σα συνέβησα εδώ το χάρτη. Ναι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, υπάρχει αρχαιολογικό χώρο που εντό του χώρου που υπάρχει κόσμο πιλότο. Ναι. Ρωτάω λοιπόν, εσεί επ' αυτού με το χάρτη που φτιάχνετε του περιφερειακού πάγου, τι πρόβλεψη έχετε όσον αφορά το σύνδεσμο αυτό, αυτό το τη συνύπαρξη του πιλότου και αρχαιολογικού χώρου. Δεν μπορώ να σα απαντήσω. Αυτή τη λεπτομέρεια μπορεί να τα δείτε στην πλήρη μελέτη. Εγώ σα είπα το γενικό. Δεν είναι λεπτομέρεια. Ένα θέμα που καταλήξει το Δήμο, κύριε Φημόπουλε, όχι. Δεν είναι τη μελέτη. Ορίστε. Δείτε τη μελέτη. Εντό δεν μπορώ να τα πω. Δεν είναι ένα δεν είναι αυτό. Είναι απογορευμένη η διαδικασία. Δεν έχει ζήτημα. Είναι θεσμοθετημένος εντελεγικός χώρος. Το περιφερειακό, πάτε τι να πείτε, τρέπετε. Ό,τι είπε ο Ραφαλής, ξεκαθάρισε ο κ. Ευθυμιόπουλος ότι ό,τι νομοθετικά προβλέπεται είναι υπερκείμενη νομοθεσία, δεν μπορεί να παρέλθει το πάνε. Αν δηλαδή ο νόμος λέει ότι εκεί δεν συμβιβάζεται στον αρχαιολογικό χώρο του σκουπιδότοπος, ισχύει αυτό. Το πάρκο δεν μπορεί να πει να επιτρέπεται.
Είναι η υπερκείμενη νομοθεσία, δεν παρεμβάλλεται από το πάρκο καμία νομοθετική λύση. Συμφωνώ, το κατάλαβα. Απλώς, εδώ πέρα και λέω, άραγε η περιοχή εκεί είναι βάση του χάρτη εδώ, αρχαιολογικό. Όχι βάση του χάρτη, είναι βάση του νόμου. Αναφέρεται από κάτω. Όχι βέβαια, ο κάποιος περιγράφει τι ήταν. Τι καθορίζει ο νόμος, δεν έκανε σχέση ο κάποιος με τα όρια, ποιος τα καθορίζει κλπ. Λοιπόν, είμαστε προηγουμένως ότι θα απαντήσετε στον κύριο Σουσούδη για τα συμφωνικά κάτι με τον Πόλη, αλλά δεν απάντησα. Στο θέμα του τώρα. Το πατήσω, λέω κάτω. Θέλετε να διαφορεί για μας. Η μελέτη αυτή που γίνεται, ορίζει και κάποια μέρη προτείνει για να μπουν νομιμητρίες, προτινόμενα μέρη. Όχι, κύριε Σουσούδη. Σας είπα και προηγουμένως ότι το θέμα των αιωλικών πάρκων έχει δύο τουλάχιστον διαστάσεις. Η μία είναι αυτό το οποίο προβλέπεται με το υπάρχον καθεστώς, το οποίο όμως είναι σημαντικό να το ξέρει κανείς και να είναι αποτυπωμένο, διότι πάρα πολλά από τα αιωλικά πάρκα που νομίζουν ότι θα αναπτυχθούν στην ουσία δεν έχουν καμία τύχη, γιατί υπόκεινται σε περιορισμούς που δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσουν, άρα βγαίνουν εκτός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην κυνηγάμε φαντάσματα. Και το δεύτερο είναι σε κάποιες περιοχές που καταρχήν επιτρέπεται, έτσι, θα πρέπει να δούμε τους περιορισμούς που θα πρέπει να ισχύσουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης και να δούμε εάν οι επιπλέον περιορισμοί μπορεί να αναπτυχθούν. Παράδειγμα, προστασία του τοπίου. Είπαμε ότι είναι μια καινούργια έννοια. Αυτό θα πρέπει πια να αποτελεί ειδική συνιστόσα των περιβαλλοντικών μελετών. Και αν δεν εξασφαλίζεται, θα πρέπει τότε να αλλάξει ο σχεδιασμός του αιωλικού πάρκου ή και να μην γίνει. Παράδειγμα δεύτερο, ζώνες Natura. Καταρχήν δεν απαγορεύονται τα αιωλικά πάρκα σε περιοχές Natura, όμως υπάρχει νομοθεσία, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε εφαρμόσει στην Ελλάδα, για τη σταθμιστική μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Κόβω ένα δέντρο εδώ και πρέπει να βάλω ένα δέντρο κάπου αλλού. Αυτό σημαίνει αντισταθμιστικά μέτρα στις περιοχές Natura. Και είναι πολύ εκτεταμένες αυτές οι περιοχές. Άρα, οποιοδήποτε έργο, είτε είναι αιωλικό είτε οτιδήποτε άλλο, γίνει σε αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το περιβάλλον παραμένει ακέραιο. Και αν δεν παραμένει ακέραιο, θα πρέπει να γίνονται αντισταθμιστικά μέτρα. Περιγράφονται λεπτομερώς νομοθεσία, τα οποία να μας εξασφαλίζουν ένα μηδενικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Άλλο παράδειγμα. Προστασία της ορνηθοπανίδας. Προβλέπεται από την νομοθεσία, αλλά υπάρχουν και νέοι κανονισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει πλέον να ικανοποιούνται στις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες και αν δεν ικανοποιούνται, δεν θα προχωρήσει η αδειοδότηση. Και αυτή είναι η δουλειά του πάρκου, του Δήμου, της Περιφέρειας, του Υπουργείου, να τα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη στις νέες αδειοδοτήσεις. Συγγνώμη. Άλλο ερώτημα. Δεν έχω τώρα, συγγνώμη. Επειδή και πάλι δεν κατάλαβα κάτι. Γίνεται μια μελέτη. Βγάζουμε έξω τους Βυζαντινοσπόρους, βγάζουμε έξω τις παραλίες, βγάζουμε έξω τους περιφερειώνες, βγάζουμε έξω τέλος πάντων αυτά που θα πρέπει να είναι, εντάξει. Άρα μένει ένα κομμάτι. Η μελέτη αυτή λοιπόν λέει ότι σε κάθε σημείο εμείς ναι, μπορούμε να πούμε ναι στην ανομογενειακή. Εφόσον γίνεται μια μελέτη, λέω το εξής. Αν αυτή η μελέτη. Είναι ο στόχος άσκος της μελέτης. Ο στόχος της μελέτης, ξαναλέω, είναι να αποτυπώσει τις περιοχές, την κατάσταση που υπάρχει, την ομοθεσία, τους περιορισμούς κτλ. Και τις αντιφάσεις που προκύπτουν από την επίθεση διαφορετικών χωρικών σχεδίων, γιατί κάτι άλλο μπορεί να λέει η ΖΟΕ και κάτι άλλο να λέει, ξέρω εγώ, κάποια άλλη ρύθμιση. Αυτό πρέπει να το δούμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, αφού αποτυπώσουμε αυτή την κατάσταση και ξέρουμε ποια είναι, υπάρχουν τα στοιχεία τα οποία είναι αδιαφεσβήτητα, αν θέλετε, όπου δεν υπάρχουν διαφωνίες, δεν υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και οι περιοχές, τα ανταπίζουμε αυτά μέσα σε αυτή την περίπτωση. Με προβλήματα, περιοχές με προβλήματα και εκεί πια η επίλυση των προβλημάτων, δεν είναι αντικείμενο αυτής της μελέτης, είναι αντικείμενο νέων ειδικών μελετών οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύουν αυτά τα έργα. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
Γιατί κάθε έργο έχει την δική του ιδιαιτερότητα. Δεν μπορούμε να πούμε εξάλλου πολλά από αυτά τα έργα θα γίνουν. Γιατί δεν έχουμε χρήματα, γιατί είναι έργα μαϊού, γιατί δεν θα πουληθούν οι εταιρείες, γιατί δεν ξέρω τι. Δεν θα πούμε εμείς και δεν είναι και ρόλος μας και κανενός να πούμε σε αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης των 172 διαφορετικών ας πούμε περιπτώσεων. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Με λίγα λόγια, το πού γίνεται αναμονήτρια και πού όχι, το προβλέπει το ειδικό κονοταξικό και όχι μόνο. Και κάποιοι άλλοι νόμοι, αυτό που χαρακτηρίζει ο Φιλόπουλος υπερκείμενος νόμος και αφορούν όλα όσα περιγράφει με τις ζώνες, τα χρώματα κλπ. Αυτή λοιπόν η νομολογία τώρα έχει κάτι ακόμα για μας, προσθέτει επιπλέον εμπόδια ώστε να προστατεύσουμε ακόμα περισσότερο. Με αυτό, εφόσον δεσμοθετηθεί και αποφασιστεί από το Υπουργείο, επιπλέον περιορισμούς στο να γίνει ένα πάρκο. Δεν υπήρχε πρόθεση αυτή τη μελέτη, δεν ήταν να κάνει πού μπορεί να γίνει. Αλλά ίσα ίσα την προστασία τη άνθρωπη και πού δεν μπορεί επιπλέον να γίνει κάτι, γιατί αν δεν ασφαλιστούν κάποια μέτρα προστασία του περιβάλλοντος. Η αδειοδότηση αυτή τη στιγμή των πάρκων έχει συγκεκριμένο δρόμο. Άλλωστε, πριν είχαμε το θέμα του Κοπελούσου, που ο δρόμος ενώ πήγε σωστά με άρνηση του Περιφέρειας και Δήμου, το Υπουργείο έδωσε την άδεια. Αυτή είναι μια διαδικασία που δεν έλαβε υπόψη τίποτα. Αν υπήρχε αυτό, θα ήταν επιπλέον ένα εμπόδιο στο να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ όμως θα πρότεινα εδώ, Πρόεδρε, να μην αλλάξουμε τη συζήτηση. Αν θέλετε, εγώ είμαι διαθέσιμο να έρθω εδώ και να συζητήσουμε για τα αιωλικά. 100 φορές, όχι μία. Αλλά μην αλλάξουμε το χαρακτήρα της σημερινής κουβέντας. Ο χαρακτήρας της σημερινής κουβέντας είναι αυτό εδώ. Και ο στόχος αυτού του περιφερειακού πάρκου δεν είναι να πει ναι ή όχι την ανεμογεννήτρια, αλλά να κάνει μια συνολική ρύθμιση του χώρου, όπως σας είπα, με στοχεύσεις την προστασία του τοπίου, της αγροτικής γης και της νέας, αν θέλετε, επιχειρηματικότητας με βάση τον τουρισμό. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί αυτή είναι η ρύθμιση. Να έρθω να συζητήσουμε για τα αιωλικά ως πρόεδρε. Τώρα θα απαντήσω στον Δήμαρχο που κοστούμε τα προηγούμενα θέματα. Ναι, μια κουβέντα βάζω να σου κλείσω κι εγώ. Αυτό δηλαδή, κλείνω, είναι ένα παραπάνω φίλτρο όταν έρθει μια πρόταση για κάπου. Είναι τα υπάρχοντα φίλτρα και αυτό είναι ένα παραπάνω. Και θα υπάρξει και άλλο φίλτρο παραπάνω. Αν κάποιο θέλει να υπάρχει πάτημα από κάποιον ο οποίος θέλει να πάρει μια αντιγεννήτρια και να έχουμε πει εμείς την ίδια κάνουμε. Αυτό που λέω στον κύριο Φιλόπουλο, συγκρατήστε το, μην εντοπίσετε την κουβέντα σε αυτό. Είναι, μπορεί να είναι μια βιοτεχνία, μπορεί να είναι μια βιομηχανία, μπορεί να είναι μια άλλη επένδυση. Μην το κολλάμε. Αυτό αφορά τα πάντα. Λοιπόν, στα γρήγορα για να ξεκαθαρίσουμε. Κύριε Γουραζέ, να απαντήσω στα γρήγορα. Όταν το 2000, είναι πολύ ξεκάθαρη η διαδικασία. Όταν το 2000 έγινε ο νόμος για την απελευθέρωση ενέργειας και είδαμε τον κακό χαμό που είχε γίνει στην ενέργεια, το βλέπετε κάθε μέρα. Εμείς σκεφτήκαμε το εξής, ότι δεν μπορεί ο καθένας, γιατί είχαν πλησιάσει στην περιοχή αρκετοί περίεργοι τύποι και αρχίσαν και πιάναν τους αγρότες και αρχίσανε για να κάνουν κουβέντες. Εμείς τι σκεφτήκαμε τότε στα δίνουμε. Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα δικό μας χωροταξικό. Και το κάναμε. Με έναν πολύ πρωτόλιο τρόπο, όχι επιστημονικά. Τι είπαμε λοιπόν, πού δεν μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες στο κόρφι τότε, εκεί ήταν τα διοικητικά μας όρια. Μπορεί παραδείγματος χάρη να μπει στο βουνό που είναι ανάμεσα στον Κόρα και στην Ελλάδα, μέχρι το μοναστήρι. Όχι, παιδιά. Δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Γιατί ακριβώς τα ενοχλεί όλες οι περιοχές, είναι το κάστρο, είναι η αρχαιολογική χώρα, έξω αυτή η περιοχή. Μπορεί να μπει στην περιοχή στον ορεινό που διασχίζει πάνω από την πλάτη, ενώ το Σταυριά. Όχι, δεν θέλουμε να μπει εκεί. Γιατί ακριβώς είναι ο αρχαιολογικός χώρος πλάτας, είναι τουριστικές περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, και δια του αποκλεισμού καταλήξαμε ότι μια περιοχή στο κόρφι που μπορεί να μπουν αιωλικά είναι στο στενό. Σε κάθε. Αυτή λοιπόν την περιοχή τη χωροθετήσαμε μέσα συντεταγμένες και τη στείλαμε στο Συμβούλιο την κρατεία. Όταν συζητιότανε το χωροταξικό του 1992. Το ειδικό χωροταξικό. Αυτό ενσωματώθηκε μέσα. Ως πρόταση. Την αποδέχτηκε το Συμβούλιο δηλαδή. Το χωροταξικό, όπως ξέρετε, δεν έγινε ποτέ φέτο. Είχαμε ζώη. Πάμε λοιπόν.
προκειμένου να φύγει κάθε περίεργος και να αφήσει οι αγρότες όλοι να κάνουν τέτοιες ιστορίες, προτείναμε στους αγρότες και το αποδέχτηκαν να νοικιάσουν από το χωράφι τους στις κορυφογραμμές που εμείς λέγαμε ότι μπορούν να μπουν 100 μέτρα πλάτους μία ζώνη επί το μήκος όλου. Με βάση λοιπόν αυτή και το δικαίωμα επενοικίασης, καλέσαμε εταιρείες οι οποίες μπορούσαν να δώσουν παραπάνω από το νόμο ωφέλη στο Δήμο. Αυτές οι εταιρείες μέχρι πριν από νομίζω 2-3 χρόνια, δεν είπα πώς θα πω, 4 χρόνια πριν, πληρώνουν τα νίκια σε αυτή τη ζώνη λωρίδας των αγροτών. Πού πληρώνουν τα νίκια? Στους αγρότες, στους ίδιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η διαδικασία. Να τελειώσουμε. Θες να το κλείσει το θέμα και το ανοίγει. Όχι, 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 γιατί έγινε ερώτημα πριν, δεν ήσουν αυτό. Ναι, αλλά. Όχι, όχι, έγινε ερώτημα λοιπόν. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία και πέρανε κάποια στιγμή όμως. Κάποιες εταιρείες εγκατέλειψαν τη διαδικασία, ήρθε και το χωροταξικό και ακύρωνε θέσεις των αιωλικών. Μιλάμε για 3-15 άλλα ουσιαστικά στο κόρφι. Και τελικά κατέληξαν αυτή τη στιγμή να υπάρχει μόνο στο στενό από πίσω μια περιοχή η οποία είναι νοικιασμένη στους αγρότες. Δεν υπάρχει τίποτα. Επίσης ήρθε και το χωροταξικό και κόβει όλη τη ράχη ενώ από τον προφήν Ηλία μέχρι τα μετά τα γενέθλια και μπαίνει το ζήτημα τη χωροθέτηση ουσιαστικά του αιωλικού πάρου του Μυτιλινέου, που είναι τρεις πεντάρες αναγεννήτριες στη ράχη. Τρεις πεντάρες αναγεννήτριες. Και στο στενό άλλες, δεν θυμάμαι πώς τις μετά. Συγγνώμη. Τριάρες, συγγνώμη, τριάρες. Δεν υπάρχει πεντάρα. Αυτή είναι η διαδικασία, δεν υφίσταται πια. Είναι απελευθερωμένα τα χωράφια όλων των ανθρώπων. Δεν υφίσταται καμιά διαδικασία πια. Ό,τι συμφωνία γίνει, έγινε μεταξύ των εταιριών και ιδιωτών. Το Δήμος δεν έχει καμία επιλογή και έχει τελειώσει την εταιρεία. Μισό λεπτάκι. Τα μιλάτε λίγο γρήγορα και ίσως δεν. Εδώ έχουμε μισθωτήρια που έχουν γίνει με συμβολιογραφική πράξη. Σωστά. Που μισθώνει ο Δήμος Κορφίου από τους αγρότες και δεν είναι ένα σχεδίο, είναι αρκετοί. Πού είναι αυτό? Μισθώνει λοιπόν ο Δήμος Κορφίου από αγροτεμάχια, από αγρότες και γίνεται μία νέα τροποποίηση του κάθε μισθωτηρίου που εκεί στην τροποποίηση του κάθε μισθωτηρίου αλλάζει το ποσό, ενώ δηλαδή στην αρχή υπήρχε π.χ. ότι για αυτά τα χρόνια θα δίνεται το α ποσό, με την τροποποίηση του μισθωτηρίου δίνεται ένα γάμα ποσό πολύ πολύ μικρότερο από το πρώτο ποσό, έτσι, και υπάρχει το δικαίωμα της υπομίσθωσης. Δηλαδή η υπομίσθωση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Δήμος Κορφίου μίσθωσε 100 ευρώ το αγροτεμάχιο από τον Βουραζέρη και ο Δήμος Κορφίου είναι αυτός που έρχεται σε επαφή με τις μεγαλοεταιρείες, τις ανεμογεννήτριες, κοπελούδους, και αν δεν ήταν κοπελούδους μπορεί να ήταν κάποιος άλλος, για να κάνει τη μίσθωση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Δήμος Κορφίου θα έπαιρνε το ενίκιο βάσει μισθωτηρίων, όχι στα λόγια, ό,τι λένε τα παραστατικά. Βάσει των μισθωτηρίων θα έπαιρνε το μεγάλο ενίκιο από την εταιρεία που θα ερχόταν να εγκαθιστήσει την ανεμογεννήτρια και θα έδινε στον αγρότη. Αφήστε με να μιλήσω. Εάν δεν μιλήσω και με διακόπτετε. Μισό λεπτάκι, να τελειώσω. Μα δεν με αφήνετε να τελειώσω. Να σε πιάσω μια κουβέντα και όχι να μιλήσω. Δεν μπορώ να μα πιάσω. Λοιπόν, επειδή δεν είναι ειδικό θέμα, στο επόμενο σημείο είναι πάρα πολύ. Εγώ το έθεσα αυτό για το θέμα που δεν είναι καθόλου εκτός θέματος. Μα μη μάλλον δεν το καταλαβαίνετε ή δεν θέλετε να το καταλάβετε. Εγώ γι' αυτό το έθεσα με τον κοπελούζο, κύριε Πούλη. Υπάρχει Δήμος Κορφίου, κύριε Βουραζέλη. Και τι έγινε αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει. Σήμερα έπρεπε να είναι ο Δήμος Συμβουλίου. Ξέρετε τι σημαίνει μίσθωση με συμβολιογραφικό συμβόλαιο? Σήμερα έπρεπε να σημαίνει απογραφή. Απογραφή στην περιουσία γίνεται στο υποθετικό. Γίνεται απογραφή στο Δήμο. Ερώτηση ρωτάω. Μα κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, μπορείτε να μα αφήσετε να μιλήσω, να μα εξηγήσει ο Δήμαρχος? Δεν μπορεί να τα γνωρίζει. Θα δώσω τον λόγο. Κλείστε λίγο τον μικρόφωνο και προσεκτικό για τη διαδικασία. Κλείστε λίγο τον μικρόφωνο. Είναι αυτό δημοτικό συμβούλιο. Αυτό είναι δημοτικό συμβούλιο. Να αφαιρείτε το λόγο κάθε φορά από το δημοτικό σύμβουλο που προσπαθεί να πει την άποψή του.
Μπορείτε να το πείστε. Αν κύριε, αυτό που θέλετε να το πείστε, ευχαριστώ. Εγώ δεν το λοιπόν, στη διαδικασία, και εάν θέλετε να σταματήσετε να μιλάτε, ο άνθρωπος θέλει να φύγει. Τι θέλετε, θέλω. Σταματήστε. Σταματήστε. Επιτέλους βλέπω και άλλοι άνθρωποι. Είστε υποθετικός. Εγώ. Μιλούμε για ένα ζήτημα του Δήμου Κορφίου. Δεν έχει μεταγραφεί. Αλλά έχουμε και ψηφίσει. Δεν είναι υποθετικό συμβούλιο αυτό. Έχουμε μεταγράψει. Δεν έχουμε μεταγράψει κανένα συμβόλαιο στην απογραφή του Δήμου από το 2011. Δεν έχουμε κανένα συμβόλαιο με κανέναν ιδιώτη για κτήμα ο νέος Δήμος Άνδρου, αυτός που ισχύει. Το άλλο Δήμος Κορφίου είχε κάτι. Δεν μας αφορά. Ακόμα και αν είχε. Είναι ζήτημα που εμείς θα πούμε τώρα αν τότε καλώς είχε κάνει συμβόλαια ή όχι. Και είναι ζήτημα σήμερα όταν παραλαμβάνουμε μια μελέτη προστασίας του νησιού. Δεν καταλαβαίνω, θα ήμουν καλός χρόνος αν καθόμαστε μια ώρα να συζητούσαμε τι έκανε τότε ο Γιάννης Ολίγας Κοκκινός και ο Λαούτης και ο... Συγχωρείτε, έχω 5 λεπτά. Αν υπάρχει καμία ερώτηση για το θέμα να αποχωρήσω, να συνεχίσετε τη συζήτησή σας. Πολύ ευχαριστώ. Για τοποθέτηση επί του περιφερειακού θέμα, ναι. Λοιπόν, δύο-τρία πράγματα καταρχήν πριν την ουσία για το διαδικαστικό. Και εγώ θα συμφωνήσω με τις τοποθετήσεις που έγιναν πριν καταρχήν ότι ποτέ δεν ζητήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένη μελέτη. Αυτό είναι σίγουρο και δεδομένο. Εγώ δεν ήξερα δηλαδή ότι εκπονείται για λογαριασμό του Δήμου η μελέτη για περιφερειακό πάρκο. Δεν υπάρχει από καμία απόφαση, η μοναδική απόφαση που πάρει ο Δήμος είναι το Σεπτέμβριο του 2012 που δεν αναφέρεται πουθενά η έννοια περιφερειακό πάρκο. Και αυτό το οποίο μας παρουσιάζεται σήμερα ως μελέτη. Αυτό είναι ένα το πράγμα. Το δεύτερο. Κατά τη γνώμη του Δημοτικού Συμβούλιο δεν μπορεί να παραλάβει σε καμία περίπτωση μια τέτοιου είδους μελέτη για τον απλούστατο λόγο ότι για να παραλάβει μια μελέτη το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει θεωρηθεί από τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ποιος ελέγχει δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία αυτής της μελέτης ώστε να έρθουν τα πολιτικά πρόσωπα συνέχεια και να παραλάβουν μια μελέτη η οποία έχει φτιαχτεί από κάποιον μελετητή που δεν ξέρουμε καθόλου την ορθότητα των τεχνικών στοιχείων αυτής της μελέτης. Τρίτον, αυτή η μελέτη, εγώ την βρήκα πριν λίγες μέρες κατευθυνμένη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Ποιος για λογαριασμό του Δήμου Άνδρου, της Ανδριώτικης Κοινωνίας, δηλαδή του νησιού της Άνδρου, πήρε την απόφαση να καταθέσει μια μελέτη που αφορά το νησί, η οποία δεν έχει καν παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ξαναλέω. Υπάρχει, συγγνώμη κύριε Φιλιππού. Μισό λεπτό. Σας είπα ότι έχω 5 λεπτά. Ναι, αυτό που σας είπα. Η οποία αφορά εμένα. Αν δεν τα συνεχίσετε εσείς να συζητάτε, πολύ ευχαριστώ που μέχρι αύριο, αλλά εγώ θα φύγω. Ναι, συγγνώμη, η τοποθέτησή μου είναι συνολική. Αυτό δεν μπορώ να τη σπάσω. Αλλά εγώ θα φύγω επόμενα. Υπάρχει ερώτημα. Η ερώτηση που είχα κάνει προηγουμένως και προκύπτει αυτά που είπε ο Κυριάκος είναι η εξής. Τη μελέτη αυτή στο ΙΠΕΚΑ, ποιος την κατέθεσε και τι βάρος έχει αυτή η κατάθεση που έγινε στο ΙΠΕΚΑ, ερήμου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά είναι θέματα δικά σας. Δηλαδή, εσείς που μας είπατε τότε στο κάραβι που μας είπατε ότι η μελέτη αυτή είναι κατατεθειμένη στο ΙΠΕΚΑ. Δεν ξέρετε ποιος την έχει καταθέσει. Προφανώς ξέρω. Ποιος την έχει καταθέσει. Ο Δήμος. Ο Δήμος, βεβαίως, εγώ διαθέτησα. Είμαι. Με ποια απόφαση δημοτικού σου μπορεί να καταθέσει. Θα σας πω. Λοιπόν, να τα βρείτε αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι επί της ουσίας θέλω να ρωτήσετε. Να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, μπορώ. Κάτσε και για ποιον. Θα φύγω, εγώ για να φύγω. Πρέπει να τοποθετηθώ για το περιφερειακό πάρκο στην ουσία του πιάτου. Αν υπάρχει κάτι επί της ουσίας. Η διοίκηση της είναι τελικά ότι πρέπει να αποσυρθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η μελέτη. Πρώτον, για όλα τα διαδικαστικά. Και δεύτερον, για την ουσία. Εδώ έχουμε κάτι τελείως πρωτότυπο πραγματικά. Δεν ξέρω αν είναι πρωτοποριακό, αυτό είναι άλλη ζήτηση, είναι πρωτότυπο. Όπου το μεγαλύτερο, η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους του νησιού δίνεται, που το ονομάζουμε αυτό το μεγαλύτερο μέρος του νησιού περιφερειακό πάρκο, δίνεται σε ένα φορέα εκτός του Δήμου, που στην αρχή θα είναι το δίκτυο Δάφνη και στη συνέχεια θα είναι μια ανοιχτή επιτροπή η οποία θα διαχειρίζεται ουσιαστικά τα πάντα μέσα σε αυτό το πάρκο. Δηλαδή τη διάνοιξη των δρόμων, η οποία απαγορεύεται ναι, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης μπορεί και να γίνει. Την τοποθέτηση ανεμογεννητριών ούτε απαγορεύεται, ούτε επιτρέπεται ούτε φαίνεται, ούτε μπαίνουν κανόνες εδώ καινούργοι,
Απλά το μόνο που μπαίνει κατά τη γνώμη μου είναι ότι για να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Πάρκου. Φεύγει δηλαδή το θέμα από την τοπική κοινωνία ουσιαστικά και από το Δημοτικό Συμβούλιο και πάει στη διαχείριση του Περιφερειακού Πάρκου, η οποία είναι εκτός νησιού. Δηλαδή, εάν σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο παραλάβει αυτή τη μελέτη, κατά τη γνώμη μου, αφήνει ουσιαστικά και τη διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους του νησιού εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου. Ζωνοποιείται το νησί σε ζώνες ουσιαστικά για πρώτη φορά, χωρίς να υπάρχουν. Δηλαδή, ας αναφέρω ένα παράδειγμα αυτό που ρωτήθηκε πριν για τη δόμηση. Δεν παίρνουν περιορισμοί στη δόμηση με την έννοια που θα ήταν εξώφανη, αν θέλετε, δηλαδή να πούμε στο χ σημείο δεν μπορούμε να χτίσουμε άλλο το πρωί. Δεν λέει κάτι τέτοιο μελέτη. Όταν λέει όμως ότι η διάνοιξη των δρόμων επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της διοίκησης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λέει ότι η διάνοιξη δρόμων απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο εάν το κρίνει σκόπιμο η διοίκηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Λέει ότι αν προβλέπεται από την ειδική κοινωνιακή μελέτη. Μπορώ να ρωτήσω, να απαντήσω. Σε όλη την έκταση του Περιφερειακού Πάρκου απαγορεύεται η διάνοιξη νέων δρόμων ή τροποποίηση της χάρασης υφισταμένων. Εκτός εάν προβλέπονται από το δούσου του Περιφερειακού Πάρκου. Το λέει ξεκάθαρα. Το χαρακτηριστικό σχέδιο του Περιφερειακού Πάρκου. Από το Περιφερειακό Πάρκου. Ναι, ή από άλλα. Όχι, δεν λέει από άλλα. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργων μετατροπής των παραδοσιακών οδών. Εντάξει, αυτού τα καλλιτερίνια. Και που αναφέρεται στη ζώνη. Φέρεται και θέμα για τα τροχοφόρα και να κινούμαστε και με ποδήλατα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά το λέει ξεκάθαρα εδώ ότι δεν επιτρέπεται διάνοιξη νέων δρόμων. Εκτός αν προβλήματα. Και αυτό όμως εκτός της δόμησης αφορά και κοινοτροφικές μονάδες και γεωργικές μονάδες. Αφορά πολλά πράγματα. Αφορά την πρωτογενή παραγωγή του νησιού. Δηλαδή κάποιος που έχει ένα κλίμα και θέλει να κάνει μια κοινοτροφική μονάδα δεν μπορεί να πάρει δρόμο εκεί. Πρέπει να πάρει την έγκριση όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά από το Περιφερειακό Πάρκο. Το οποίο η διαχειριστική αρχή. Το Δημοτικό, ποιος είπε. Θα σας πω αμέσως. Όπου η διαχειριστική αρχή είναι το Δίκτυο Δάφνη και όχι ο Δήμος Άνδρου. Θα είναι ένα επιπλέον δεν το λέει επιπλέον. Ένα επιπλέον πρόβλημα. Γιατί ούτε τώρα δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο άδεια. Κάνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εντάξει και κάπου το έργο, το χρηματοδότη και δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή άδεια του Δημοτικού Συμβούλιο δρόμος. Θα διαβάσω μόνο μία παράγραφα. Αρμοδιότητα της διοίκησης του Περιφερειακού Πάρκου είναι η παροχή γνωμοδοτήσεως πριν από την προέκτηση, χωροθέτηση και την έκκληση των περιβαλλοντικών όρων όλων των έργων και δραστηριοτήτων που επίπτουν στις περιοχές ευθύνης. Δηλαδή, οποιοδήποτε κάνει οτιδήποτε μέσα στο Περιφερειακό Πάρκο, που είναι πάνω από το μισό νησί του Περιφερειακού Πάρκου, ουσιαστικά είναι 87%. Πρέπει να πάρει άδεια από τη διοίκηση του Περιφερειακού Πάρκου, που είναι κάτι εκτός Δήμου και εκτός νησιού. Αυτό είναι κάτι το οποίο ζήτησε δήμαρχε το Δημοτικό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο του 2012 να φτιαχτεί αυτό. Και κλείνοντας, δύο πράγματα. Το ένα είναι, όπως είπα, η δική μου τουλάχιστον ζήτηση ότι πρέπει να προσευχθεί σε κάθε περίπτωση όχι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση να προσευχθεί και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Διότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ότι υπάρχει κατατεθειμένη αυτή η μελέτη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ουσιαστικά, αν το καταλαβαίνω καλά εγώ, αυτή η συζήτηση που έγινε στην Αθήνα και η συζήτηση που έγινε σήμερα εδώ γίνεται στα πλαίσια της διαβούλευσης. Δηλαδή, έχουμε προχωρήσει, έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο, κάνουμε διαβούλευση. Αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, καλώς. Αν δεν υπάρχει αυτό αύριο το πρωί, γίνεται προεδρικό διάταγμα και τελειώσει. Θέλω να πω λοιπόν, κλείνοντας και για να ενισχύσω και γιατί το λέω αυτό, τον Οκτώβριο του 2013 έγινε συνάντηση. Στη Γερμανία, δημιουργήσουν και εσύ παρανομίζω με τον κύριο Φούχτελ, όπου ανακοινώνεται η ίδρυση αυτού του περιφερειακού πάρκου στην Άβρα. Μέσα στον Οκτώβριο του 2013 τώρα, εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει παρουσιαστεί. Και αυτό ανακοινώνεται σαν κάτι δεδομένο, το οποίο μάλιστα θα συμβάλλει και στην ορθή χωροθέτηση των ανεμογεννητριών. Δηλαδή ότι κάνουμε το περιφερειακό πάρκο, αυτά ήταν τα συμπεράσματα τη συνάντηση στη Γερμανία. Ότι κάνουμε το περιφερειακό πάρκο με σκοπό να χωροθετήσουμε σωστά τις ανεμογεννήτριες.
Και σήμερα λένε ότι η χωροθέτηση των αιμοκινητηριών και το περιφερειακό πάρκο είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Τι ισχύει τελικά? Ισχύει σύντομα τα συμπεράσματα της συνάντησης στη Γερμανία ή ισχύει αυτό που λέμε σήμερα? Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δυσδιάκριτα και πάρα πολύ θολά και πιστεύω ότι πρέπει να αποσυρθεί πριν γίνει σου. Να λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε όσον αφορά τη διαδικασία. Αυτή η μελέτη, όπως έχει κατατεθεί και όπως την βλέπετε, πραγματικά είναι μελέτη και δεν έχει κανένα, πώς το λένε, δεν παράγει προς το παρόν κανένα νομικό αποτέλεσμα και ακριβώς δεν υπάρχει κανένα έργο που την έχει εγκρίνει. Δεύτερο ζήτημα. Το ΙΠΚ μας ζήτησε εν ώψη της χωροθέτησης των αναμογεννητριών τις μελέτες μας, δεν είναι μία η μελέτη αυτή, είναι και η μελέτη που μας επιπρομεί να κάνουμε από το πρόγραμμα LIFE σε σχέση με την προστασία της ορνιθοφαγίδας, για να έχει άποψη εν ώψη της νομοδότησης στα ζητήματα που αφορούν τα αιωλικά πάρκα. Άρα δηλαδή το σχέδιο που έχει το ΙΠΚ είναι για να έχει άποψη στο τι συμβαίνει. Θα το ξεκαθαρίσουμε. Έτσι, δεν υπάρχει καμία απόφαση προφανώς Συμβουλίου με την οποία να εγκρίνει αυτή τη διαδικασία. Το τρίτο ζήτημα είναι το εξής, ότι αυτή είναι μια μελέτη η οποία προτείνει σαν φορέα διαχείρισης το δάνο. Θα μπορούσαμε εμείς να πούμε ότι φορέας διαχείρισης πρέπει να είναι μόνο Δήμο. Ή φορέας διαχείρισης να είναι το δίκτυο, ξέρω εγώ, οικολογικών οργανώσεων, το Δάφνη και το ΙΠΚ. Θα μπορούσε να είναι ο. Ξέρω εγώ ποιο. Αυτή είναι μία πρόταση. Έτσι, το τρίτο ζήτημα. Ο φορέας διαχείρισης, οι φορείς διαχείρισης, όταν μιλάνε για συγκεκριμένες περιοχές, αναφέρονται σε αυτές τις περιοχές με το φορέα ευθύνης τους. Και έχουν αποφασιστικό ρόλο. Αν εμείς καθορίσουμε ότι ο φορέας διαχείρισης πρέπει να είναι ο Δήμος και μόνο ο Δήμος, ή η περιφέρεια του Δήμου, είναι μία πρόταση η οποία ακριβώς αυτή τη βουλή θα κάνουμε τώρα. Το τρίτο ζήτημα. Όσον αφορά τη ζωνοποίηση, οι άνθρωποι είναι ζωνοποιημένοι ήδη από την νομοθεσία. Όσον αφορά τους δρόμους, αυτή τη στιγμή μέσα στην Αντόρα, αν δεν πας στην ειδική υπηρεσία διαχείρισης, δεν ξέρω αν θα διαμηθείς να κάνεις δρόμο. Λέει η ΖΟΕ, απαγορεύει τη διάνοιξη των δρόμων στην Άνδρο. Το λέει εκκληκτά, αν δεν έχεις ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Ξέρετε ότι κάθε τόσο τρέχουν στα δικαστήρια για αυτούς τους δρόμους που έχουν ανοιχτεί εδώ και χρόνια. Και ξέρετε και τη διαδικασία που κάνουμε εκ των υστέρων να ομοποιήσουμε τα εκατοντάδες χιλιόμετρα δρόμων που έχουμε ανοίξει όλα αυτά τα χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να πέφτουμε αυτό το σύνθημα για τους δρόμους. Ήδη η νομοθεσία ισχύει. Το ποιο θα καθορίζει αν θα ανοίγονται νέοι δρόμοι ή όχι, είναι μια διαδικασία που θέλουμε να την κουβεντιάσουμε. Το ζήτημα της Γερμανίας, το ζήτημα το τι υπόθηκε στη Γερμανία και το τι είπε ο Φούχτερ, προσπαθώντας να εννοήσει ότι εδώ υπάρχει συγκεκριμένη Ελλήνων και Γερμανών αυτοδιοικητικών, αυτή είναι μια ιστορία που είναι πετάει στα σύννεφα. Δεν υπόθηκε κανένα τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί το Πανεπιστήμιο με την αυτοδιοίκηση να κάνει μια μελέτη εφαρμογής, χωροταξία είναι ουσιαστικά. Αφορά όλα τα ζητήματα του νησιού και τα αιωλικά, αλλά δεν είναι μόνο τα αιωλικά. Σας το ξανάπα, ίσως να φέρω την κουβέντα αυτή. Και με βάση αυτή τη διαδικασία, αν μας αρέσει το προχωρούμε, το προχωρούμε. Αν δεν μας αρέσει, δεν το προχωρούμε. Τόσο αυτή η διαδικασία. Θα γίνει άλλη μια μελέτη που θα πάει στο ΣΕΝΤΑΡ. Τόσο απλές είναι οι διαδικασίες αυτές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν η Κυριάκο κάτι άλλο δεν απάντησα. Κυριάκο. Ναι, όχι. Όσον αφορά αυτό για τους δρόμους, να δώσω ένα παράδειγμα αυτό για τους δρόμους. Ακριβώς όπως το είπες, Δημαρχή, εκεί με η νομοθεσία απαγορεύει τη διάνοιξη των δρόμων. Απλά η μελέτη τώρα εδώ τι λέει. Απαγορεύω το να ανοίξω καινούριους δρόμους εκτός πιάνου. Το η διοίκηση του περιφερειακού πάρκου μέσα από τις περιβαλλοντικές μελέτες το επιτρέπει. Δηλαδή, τι λέει τώρα εδώ, ότι μέχρι σήμερα, αν ήθελε κανείς να ανοίξει έναν δρόμο, έκανε μια περιβαλλοντική μελέτη, εκκρινόταν ναι ή όχι,
σήμερα θέλουμε την επιπλέον ομοδότηση της διοίκησης του Περιφερειακού Πάρκου. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτή η μελέτη κατά την άποψή μου, μπαίνει αυτή η διοίκηση περιβόητη του Περιφερειακού Πάρκου καπέλο σε όλο τον νησί. Ξαναλέω. Ωραία. Βγάζουμε λοιπόν την πρόταση, ξαναλέω. Βγάζουμε την πρόταση και λέμε φορέα διαχείριση του πάρκου αυτού, των προστατευόμενων περιβόητων. Δεν θα είναι. Τόσο απλά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Θα μπορούσε συνήθως να σα πω το εξής. Οι φορείς διαχείρισης που υφίστανται μέχρι σήμερα σε αυτές τις περιοχές, παραδείγματος χάρη στον πάρκο της Αλονίσου, στην Αλόνισο, είναι φορείς που προέρχονται από διάφορους. Είναι και ο Δήμος μέσα, είναι και άλλοι φορείς. Οι φορείς αυτοί, το πρόβλημά τους στο Θεμελιώδες ήταν οι φόροι. Όσο υπήρχαν πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούσαν και ζούσαν και δουλεύαν. Όταν κοπήκαν αυτοί οι πόροι, κατέρευσαν οι φόροι. Πρέπει δηλαδή ο φορέας να βρει πόρο. Αυτό είναι το άλλο στιγμό. Ποιος ήταν ο φορέας, είναι πρόταση δικιά μου. Τόσο απλά. Επειδή νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πάρα πολλές προτάσεις για αυτό το θέμα και εγώ κορδοματικά, στο τέλος, καταβάλλοντας από τις δραστηριότητες που γίνονται κλπ. Και επειδή όλα αυτά θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα κάποιας διαβούλευσης, προτείνω δεν την παραλαμβάνουμε την μελέτη, την ανεβάζουμε στη διαβούλευση ως εκεί, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει και επανερχόμαστε με ένα, σε ένα νέο συμβούλιο έχοντας προτάσεις μαζεμένες, οι οποίες θα γίνουν στην τεχνική υπηρεσία ή στους φορείς του ή το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσουμε, αν επιθυμούμε, να πάρουμε απόφαση να γίνει ή όχι, να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια τέτοια διαχείριση. Προτιμούμε τη ζωνοποίηση όπως είναι αυτή τη στιγμή καθορισμένη με τους νόμους που έχουν σχέση με τη χρήση της γης. Ζώε, βασικά κλπ. Αν συμφωνείτε, δεν την παραλαμβάνουμε με την έννοια ναι, συμφωνούμε με την μελέτη, να ανεβάζουμε στη διαβούλευση και την επαναφέρουμε σε μια νέα συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανακοινωμένης αφού έχει κυκλοφορήσει και υπάρχει άποψη από πολλούς άλλους που είναι ενδιαφερόμενοι ή και από τους δημοσιογράφους. Υπάρχει αντίληψη αυτή την ομολόγηση. Εμείς απλά θα λέγαμε το εξής, να αποσυρθεί εντελώς και από τη διαβούλευση και από το ΙΠΚΑ. Αυτό που είπες όντως πρόεδρε, να το συζητήσουμε εδώ και με τους φορείς, με τους μηχανικούς και με άλλους φορείς του νησιού, περιβαλλοντολόγους και οτιδήποτε άλλο. Και μετά να παρεμβάσουμε στη διαβούλευση και μετά να πάρουμε αποφάσεις. Πώς να δώσουμε διαβούλευση τώρα, όταν εμείς συγγνώμη, όταν δεν έχουμε πάρει ακόμα εμείς απόφαση, σαν δημοτική σύμβουλη. Γιατί πολλοί θέλουν, είναι μια μερίδα από 300 σελίδες. Ποιος του πρέπει να το διαβάσει αυτή μέσα σε δύο μέρες. Λοιπόν, ούτε σε διαβούλευση να αποσυρθεί εντελώς και από το ΙΠΚΑ, να τη μελετήσουμε. Είναι άλλο πράγμα να αποσυρθεί από το ΙΠΚΑ, άλλο ζήτημα και άλλο η διαβούλευση από τη στιγμή που υπάρχει σε όλους. Ποιο είναι το πρόβλημα να βγει στο site του Δήμου, το έχουν γύρω στα 27 ήδη email. Να βγει και να υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Όταν θα τα αποφασίσουν, να χρησιμοποιήσουν και τα πολλά μυαλά. Να ξαναπώ το εξής. Ποια θα είναι διαφορά. Το ΙΠΚΑ έχει μία μελέτη στα χέρια του που είναι γράφτη σχέδιο. Είναι αυτή η μελέτη. Είναι γράφτη. Είναι ελαφρώς το που έχει και άλλη μελέτη. Ελαφρώς το που είναι όποια είναι, δεν ξέρω. Γιατί στο ΙΠΚΑ λέει 67% ότι είναι περιφερειακό πάρκο και εδώ λέει 87%. Είναι και θαλάσσια περιοχή. Όχι, όχι, έξω από τη θαλάσσια περιοχή. Χέρσα, χέρσα. Είναι draft, είναι σχέδιο. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο να τους καταλάβετε. Είναι draft, είναι σχέδιο. Όπως σχέδιο είναι και η μελέτη του ΙΠΚΑ. Δεν σε δω πρώτο. Ακούστε λίγο. Πάμε πάνω. Όπως γράφει, είναι και η μελέτη που έχει εκπονήσει η ορνηθολογική εταιρεία μαζί με την MCC που είναι υποχρέωσή μας να καταθέσουμε. Το ΙΠΚΑ έχει ουσιαστικά δύο σχέδια. Και αυτή πρέπει να έρθει για διαδρομή αντιστοιχεία. Αλλά είναι σχέδια. Ήθελε να έχει άποψη στο τι σκεφτόμαστε. Τίποτα άλλο. Αλλά θέλει θεσμοθετική άποψη. Αλλιώς δεν μπορεί να τη σχολεί. Επειδή και εγώ πρέπει να φύγω με συγχωρείτε και επειδή έκανα κάποια δουλειά πάνω σε αυτό το κακό σελίδες, νόμιζα ότι σήμερα θα πάρθει μια απόφαση, παράταση είναι πρόκειται, αλλά κάποια κεντρικά πράγματα πιστεύω ως πελοντολός είναι χρήσιμο να ακουστούν.
να τα πω και να φύγω. Όχι, όχι, Αλέξανδρε. Γιατί δεν μπορώ. Αν μπορείτε να βάλετε το λοιπόν, πρώτον, να πω ότι σε συνέχεια αυτού που τη εισήγηση που έκανα πριν για τον Κοπελούρο, ξέχασα να πω ότι κάνουμε μια εκδήλωση το άλλο Σάββατο σε προέκταση τη κινηματογραφική λέξη. Δηλαδή, κάνουμε μια προβολή και μια συζήτηση το Σάββατο, στι 5:30 το απόγευμα στο θέατρο. Όποιο θέλει να ακούσει μια επικαιροποίηση τη δική μα άποψη και τη ενημερωθεί, μπορεί να έρθει να συζητήσουμε στο θέατρο το Σάββατο που μα έρθει. Όχι σήμερα. Το Σάββατο σε μια εβδομάδα. Πάει αυτό. Εμεί οι εκδηλώσει γίνονται στην Τίνο, στην Άξο και στην Πάρο για τέλειο σύστημα του Κοπελού που είμαστε στη συνεργασία. Και θα υπάρχει εδώ υλικό από τα άλλα νησιά. Αυτό το ακούω και σα δίνω και επειδή θα πάρει προσφυγή, εγώ σα καλώ να δείτε φυσικά και εσεί για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Πάει αυτό. Για το περιφερειακό πάρκο. Τόσα χρόνια που είμαι συνάδελφο περιβαλλοντολόγο και αυτό ήταν ένα από τα δικά μου οράματα. Να γίνει ένα περιφερειακό πάρκο τη Άνδρου ω τίτλο. Τώρα. Φυσικά η διαβούλευση που θα γίνει επιτρέπει κάποια από αυτά που θα παρατηρήσω να μπουν στη διαδικασία έστω και εκ των υστέρων. Αλλά κάποιες παρατηρήσεις χονδροειδείς πιστεύω ότι πρέπει να τις κάνουμε από την αρχή. Έχει λάθη χοντρά μέσα, πρέπει να το ορθωθούν. Λέει, ας πούμε, ότι χωράει βάσει του ειδικού χωροταξικού για τις ΣΑΠΕ 719 ανεμογεννήτες, το οποίο δεν βγαίνει. Έτσι, το ξέρουμε όλοι. Λέει και άλλα πράγματα. Αφήνει αυτές τις κίτρινες ζώνες το οποίο είναι προφύστηρο, δηλαδή. Μειώνει την παρεμβατικότητα και δεν προσθέτει κάτι ουσιαστικό, έτσι, και βάζει το τομέα τοπίο. Λοιπόν, σε αυτό εγώ θέλω να το πω και να το ξαναπώ, ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για διατάξεις προστασίας του τοπίου που κακοπαθαίνει από παρεμβάσεις οικιστικού χαρακτήρα για δεκαετίες Κυκλάδας, παραδεχόμενη αυτό την τυπική ανεμογεννήτρια και το δικό μου το τσάπερ. Είναι υποκριτικό να κάνεις περιφερειακό πάρκο της Άνδρου δήθεν ως περαιτέρω φίλτρο, όταν για μένα αυτό το πράγμα, όσο και να το ρετουσάρουμε, είναι νομιμοποιητικό για τα μεγάλα αεολικά, στο βόρειο κομμάτι ειδικά, και στα δικά σας στο Φραγκάκι. Δεν βάζει ούτε μέγεθος ανεμογεννήτρες να περιορίσει σε βάση θεμάτων τοπίου, είναι τεράστιο ατόπιμα αυτό, ούτε χωρική πυκνότητα. Έχουμε χωρική πυκνότητα που με 85% του νησιού να εξαιρείται, μένει να εφαρμοστεί στο υπόλοιπο 15%. Δηλαδή θα κοπανάνε στο τέλος για να μην το ταξί του σε αυτό το κομμάτι που θα μπουν. Και είναι αδιανόητο να μην υπάρχει πρόβλεψη συνολική για τους ογνούς δραστηριότητες. Είναι μια πρόταση την οποία ο Κάνης ξανακάνει. Θα πει ο χυτή που προτείνεται είναι μέσα στις περιοχές που το πάρκο λέει όχι, εφαρμόζοντας τα υπάρχει. Αφού λοιπόν υπάρχουν οι περιοχές που εσείς λέτε ότι συμφωνείτε να μπουν οι αμοιλίτες, εγώ διαφωνώ, εσείς συμφωνείτε. Βάλτε να προβλέπει το πάρκο να είναι μια βιομηχανική περιοχή που να είναι χυτή, όποιες ανεμογεννήτριες, όποια καυσίματα σε ένα μέρος και να μην το άλλο νησί ήσυχο πιτέρ. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται και μας λέτε για φαντάσματα και στους διόπλους. Όλο φεύγει και στη Λέσβο έτσι μου την έκανε. Έφυγες. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε μετά πρόσεις. Δέχομαι τη μορφή περί εντάσεως, αλλά λάβετε υπόψη σας ότι αγωνίζομαι για κάτι 13 χρόνια το πάνω. Λοιπόν, αυτή η ιστορία λοιπόν με το χιτί, τριλέω ξανά σαν πρόταση να το βάλετε μέσα, να είναι μία η περιοχή με τις αυτές. Λέει επίσης αυθερέτως μέσα Φρουσέη, λέει η περιοχή με αρμογενήτη. Εκεί που κατατάσσει τα τοπία. Πού προκύπτει. Δεν προκύπτει λοιπόν την μελέτη, είναι αυθαίρετο. Έχει και άλλα λάθη. Αυτά θα τα δούμε στη διαβούλευση. Λοιπόν, η προστασία είναι μόνο θεωρητική. Και παραμένει μόνο θεωρητική. Οπότε όσες περισσότερες μελέτες γίνονται πάνω στα υπάρχοντα σχέδια, έρχονται ως νομιμοποίησεις. Έτσι, λοιπόν, ξαναλέω για την πρόσκληση την άλλη εβδομάδα, δεν θα πάρω περισσότερο χρόνο γιατί πρέπει να φύγω. Και σας χαιρετώ. Δεν μπαίνει σε αναποδοχή, όχι, δεν θα μιλήσει άλλο, μπαίνει σε διαβούλευση όλες οι απόψεις και αυτές του Αλέξανδρου, από τις οποίες εγώ σε δύο συμφωνώ να κατατεθούν. Και όταν θα το βάλουμε, εφόσον διαδικαστικά ξεκαθαρίσουμε, θα το ψάξω και εγώ, διαδικαστικά, τότε να ενσωματωθούν κάποιες αναποφάσεις του Συμβουλίου, ώστε να είναι μέσα κομμάτι. Από τη στιγμή που είναι ελεύθερη διαβούλευση, μπορεί ο καθένας να βάλει και επώνυμα ή και ανώνυμα τις προτάσεις του και να αποχωρήσουμε. Να θεωρήσουμε ότι έληξε το Συμβούλιο αυτό, χωρίς να πάρουμε απόφαση για το θέμα, και να πάμε στο άλλο Συμβούλιο, θεωρητικά τελειώνει.
και συγκαλείται η επόμενη συνεδρίαση. Θέλησα μετά από συμφωνία με την κυρία Ραπτάκη να είναι μόνο θέμα αυτό, επειδή αφορά στοιχεία του προϋπολογισμού, πρόκειται για το ζήτημα που λέγεται στοχοθεσία, δηλαδή την μηνιαία και την μηνιαία ανάλυση του ήδη αποφασισμένου προϋπολογισμού ποσού κατά κατηγορία δαπανών. Όσο αφορά τα έσοδα, είναι οι επικοριχείς και αγιοριστικές δαπάνες, τα χωνιακά κυλώματα είναι παντού μηδέν, διαχειρίζεται ισίως, και επικοριχείς για τις επενδύσεις, τα έργα, ίδια έσοδα, τα έσοδα που προβλέπονται να ασπαραστούν από ΠΟΕ, λοιπά έσοδα, ασφάλιση από δάνεια κλπ, και χρηματικό υπόλοιπο. Αυτά τα προϋπολογισμένα ποσά, σε σύνολο, όπως το βλέπετε, στην τελευταία σκήνη στόχων των δεκαμήνων είναι αυτά που έχουμε σαν προϋπολογισμένα. Ταυτόχρονα, κατά μήνα έχει στήλες που βλέπετε, σκόπος που είναι το τι στόχο έχουμε κατά μήνα και απολογισμός που λέει τι πιάσαμε κατά μήνα. Κάθε φορά αυτό συμπληρώνεται, αποστέλλεται και αν υπολείπεται ή όχι, υπάρχουν ανάλογες ποινές και λοιπά κλπ. Το ίδιο πράγμα, η ίδια τακτική ακολουθείται και στα έξοδα με τις 8-9 κατηγορίες που βλέπετε, όσο προσωπικού, χρονιακά κυκλώματα, δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες εξυπηρέτησης δημόσιας πίστης, μεταβιβάσεις εντρίτους, κρατήσεις από διάφορα έργα του λοιπά που αποδίδονται σε εντρίτους, λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές ερευνών κλπ. Και επικοδομούμενες πληρωμές ΠΟΕ από την επιχορήγηση που έχουμε από το Υπουργείο. Αυτή η στοχοθεσία είναι απαραίτητο έγγραφο, δεν ήταν απαραίτητη η υπομονή της μαζί με τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός έχει εγκριθεί, επειδή έχει γίνει ένσταση από την αντιπολίτευση, απλά συνοδεύει αυτό το έγγραφο την τελική του έγκριση, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε προϋπολογισμό. Ερωτήσεις. Αν δεν υπάρχουν τοποθέτηση. Ναι, η άποψη μας ότι αυτή η διαδικασία της στοχοθέτησης μάλλον όντως προβλέπεται, αλλά κατά την άποψή μας για να ψηφιστεί αυτή η Συμβουλία θα έπρεπε να υπήρχε αυτό το περιβόητο ζήτημα που έχουμε συζητήσει κατά παντάληψη. Τα τρίμηνα, δηλαδή οι εισπράξεις του περασμένου έτους για να μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για το επόμενο έτος. Αφού δεν έχουμε εικόνα σαν Συμβούλιο του περασμένου έτους και δεν έχει εγκριθεί η πορεία εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2013, πώς θα πάρουμε στόχους για το 2014. Ως εκ τούτου, εγώ τουλάχιστον του συμβούλου για τα ψήφιση. Καλώς. Άλλος. Πάμε σε ψηφοφορία για τη στοχοθεσία εισόδων εξόδων. Να πω. Ναι. Αυτό που είναι αδιάρκως. Ναι. Είναι, τι προβλέπετε, ας πούμε. Τι δεν έγινε για τα τρίμηνα. Να σου πω. Κύριε Μανταμπέδη, ο προϋπολογισμός φτιάχθηκε και ψηφίστηκε 6 Σεπτέμβρη με τα απολογιστικά στοιχεία του 7ου του Ιουλίου. Όχι, κυρία Κομματηγός. Μέχρι για τα μία εβδόμου. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν με τη μηνιαία τους κατανομή και με τύπο που έδινε το πόσο μπορείς να αυξήσεις, έδωσαν τον προϋπολογισμό. 6 Σεπτεμβρίου ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή, πήγε στο Υπουργείο. Τον Νοέμβριο που ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, είχαν συμπληρωθεί ήδη, γιατί τον Ιούλιο βεβαίως δεν είχαμε το σύνολο του εκτελεστέντου προϋπολογισμού. Τότε λοιπόν πήγαν και τα υπόλοιπα στρατιωτικά και τώρα στην αναμόρφωση του προβλέπει το ίδιο το Υπουργείο να κάνουμε μέσα μετά την έγκριση του προϋπολογισμού, θα μπουν και τα τελικά στοιχεία τη ολοκλήρωση του έτους. Τα απολογιστικά. Αυτός είναι ο λόγος και αυτό ήταν αίτημα του Υπουργείου γιατί έπρεπε να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η περικοπή των περίφημων δαπανών 20% κλπ. Γι' αυτό και τον προϋπολογισμό τον έκανε η Οικονομική Επιτροπή στις αρχές του Σεπτέμβρη, 6 Σεπτέμβρη. Αυτός είναι ο λόγος που δεν υπήρχαν ούτε τον Νοέμβριο όλα τα απολογιστικά στοιχεία. Τώρα υπάρχουν όλα τα προϋπολογιστικά και απολογιστικά και είναι πλέον αποφασισμένη η φόρμα συμπλήρωσης κάθε μήνα που θα βγαίνει από το σύστημα. Ήδη στον πρώτο μήνα, τον Γενάρη, θα
θα βλέπετε ότι στη στοχοθεσία έχουμε κάποια κομμάτια, δεν έχω πω και αυτό να προεκαλέσει, που έχουν ποσά. Αυτά είναι τα ποσά που έγιναν λειτουργίες στο Γενάρη. Αφορούν τα υποχρεωτικά έξοδα, δηλαδή δαπάνες ιστοδοσίας, ενίκεια κλπ. Τα οποία εκτελούνται εκτός του προϋπολογισμού. Μπορώ να απαντήσω λίγο στο. Αυτό που είπα εγώ, να το ξεκαθαρίσω, είναι ότι υπάρχει το τυπικό κομμάτι που λέει ότι κάθε τρίμηνο πρέπει να έρχονται τα έσοδα στον προϋπολογισμό. Κάθε τρίμηνο περσινό. Κάθε τρίμηνο, κάθε έτος. Οι πραγματικές πράξεις του Δήμου και αν χρειάζεται να γίνει, να μην γίνει ένα νόμο στον προϋπολογισμό. Αυτό πρέπει να γίνει καθ' όλη τη διάρκεια. Το έτσι το οποίο στα τρία χρόνια δεν γίνει ποτέ. Το δεύτερο είναι. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει αν προχωράει ή δεν προχωράει σε τροποποίηση του προϋπολογισμού. Αυτό που είπε ο κ. Θεολόγου, κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να ψηφιστεί, γιατί πολύ σωστά το περιέγραψε. Είπε ότι το Φλεβάρι, ας πούμε, του 2014 προβλέπει ο Δήμος ότι θα έχει πράξεις 100 ευρώ. Για να γίνει δεκτό το Συμβούλιο αυτό, είναι προφανές ότι θα πρέπει να έχει το Φλεβάρι του 2013 να δει ότι τα έσοδα ήταν 90 ευρώ, άρα να πει δέχομαι ότι το Φλεβάρι του 2014 θα έχω μια αύξηση 10%. Μα έχει εικόνα. Έχει εικόνα, έχει εικόνα το Δημοτικό Συμβούλιο για το τι έπρεξε ο Δήμος στο Μάρτιο του 2013. Ο καθένα μπορεί να πάει στην κανονική διαδικασία. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Οι Δημοτικοί Συμβούλοι δεν πάνε στο σύστημα να ψάξουν. Δηλαδή είναι κάτι ξεκάθαρο. Έρχεται η σύλληψη από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει είτε έτσι είτε να κεντροποιήσει είτε να μην κεντροποιήσει τον προϋπολογισμό. Αυτό ουδέποτε έχει γίνει. Και ουδε... Δηλαδή, αν κάποιο δημοτικό σύμβουλο δεν έχει υπολογιστεί, α πούμε, λέω τώρα. Δεν έχει. Λοιπόν. Είναι μια έλλειψη που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται. Καλώ. Μπορώ να πω και την γνώμη μου. Επειδή με τον προϋπολογισμό το έχουμε πει δύο-τρεις φορές και γι' αυτό κάναμε και γι' αυτό υπάρχει αυτή η προσφυγή. Να πω και στο Γιάννη που το ακούσε πρώτη φορά. Ότι για να γίνει ένας προϋπολογισμός, και δεν μιλάμε μόνο για τον προϋπολογισμό του 2014, μιλάμε για τον προϋπολογισμό 11, 12, 13, 14. Είναι τέταρτη χρονιά που συντάσσουμε προϋπολογισμό. Θα πρέπει ο προϋπολογισμός του κάθε έτους να βασίζεται πάνω σε τριμηνιαίες καταστάσεις πορείας του προηγούμενου προϋπολογισμού, οι οποίες πρέπει από την Οικονομική Επιτροπή να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά καθέ τις πρώτες 20 μέρες του επόμενου μήνα από το τρίμηνο να δίνουμε το OK εδώ σαν Δημοτική Σύμβουλη και μετά να ανεβαίνει στο διάρκεια. Αυτό δεν έγινε ποτέ πλην της τελευταίας, πλην μερικών μηνών που ήρθε κάποια επιτροπή και έλεξε εδώ το Δήμο που μαζεμένα ανέβασαν στο διάρκεια τρεις τριμηνιές του 13 πάλι όμως χωρίς να έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα δεν είναι το τυπικό. Να φτάσουμε στο τέλος. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι το τυπικό ότι δεν έρχονταν. Αυτό κάποτε θα κριθεί. Το θέμα είναι ότι η αντίδρασή μας σαν αντιπολίτευση είναι ότι υπάρχει μεγάλος κατακαιρματισμός του προϋπολογισμού με αποτέλεσμα, Γιάννη, σε τρία χρόνια να υπάρχει. Αφήστε με πάλι. Εσείς να έχετε ακούσει, ρώτησε κάτι. Που έχω εκλεγεί και οφείλω να τον ενημερώσω. Το πρόβλημα μας, το πρόβλημα. Αφήστε να μιλήσω μία φορά. Μπορείτε μία φορά. Κάντε υπομονή. Μία φορά. Κάντε υπομονή. Το πρόβλημα είναι φοβερό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει τέτοιος κατακαιρματισμός που φτάνουμε μετά από τρία χρόνια και έχουμε τρία φυσικά πρόσωπα μέσα σε περίοδο τρομερής κρίσης που αγωνιούμε όλοι πώς θα πάει η επόμενη μέρα στις δουλειές μας και υπάρχουν τρία φυσικά πρόσωπα που έχουν πάρει κοντά στο 1.000.000 ευρώ. Κοντά στο 1.000.000 ευρώ. Το ένα φυσικό πρόσωπο έχει πάρει 7. Αφήστε με να τελειώσω, σας παρακαλώ. Είναι στο θέμα. Είναι βεβαίως, είναι στο θέμα. Είναι στο θέμα του προϋπολογισμού. Και ενώ έχουμε κάνει μια έρευνα και πριν με μερικό καιρό ήταν 740.000 ένα φυσικό πρόσωπο, με τα λύπης μου βλέπω σήμερα ότι υπάρχει κι άλλη απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο, άλλες 15.000 ευρώ. Είναι φοβερό! Είναι φοβερό! Επίσης, η εύλογη ερώτησή μου είναι η εξής. Τα δύο φυσικά.
φυσικά πρόσωπα είναι αθλειώτες που δεν μπορώ να καταλάβω ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία, υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί που ασκούν αυτό το επάγγελμα, γιατί ο Δήμαρχος αναθέτει όλα τα έργα σε ένα συγκεκριμένο. Και γιατί υπάρχουν τόσοι λογιστές οικονομολόγοι στην Άδρο και εκτός Άδρου που φέρνουμε κάποιον από τη Σύρο χωρίς διαγωνισμό και του δίνουμε 3 χρόνια 120.000 ευρώ. Είναι φοβερό, είναι αδιανόητο. Δεν μπορώ να το συλλάβω αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα μόνο, γιατί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έπρεπε να γίνεται ούτε διαδικασία απόκοψης στοιχείων ούτε τίποτα άλλο. Καταρχήν οι τίμινες καταστάσεις φτιάχνονταν για όλα τα χρόνια και κάθε φορά γιατί. Γιατί είναι προαπαιτούμενο για να πάει η συνέχιση του προϋπολογισμού. Κανένα ένταλμα δεν εξοχλείται και καμιά πράξη δεν γίνεται, ούτε χρηματοδότηση, ας πούμε η ΚΑΕ, δεν κατατίθεται αν δεν υπάρχει τίμινο. Και βλέπετε εδώ και στην πρόβλεψη έχει κατά μήνα και κατά τρίμηνο υποχρεωτικά με την εκτύπωση από το σύστημα το κουτάκι αυτό θα συμπληρωθεί. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να λέει εύκολα κανείς τέτοιου είδους ζητήματα, για παράδειγμα τα 700.000 για... Συγγνώμη, δηλαδή... Σε παρακαλώ, δηλαδή, συγγνώμη. Μα σε παρακαλώ! Άραψε εδώ με που λέω ότι δεν είναι... Ανακούσε σε αυτό! Συμπούνται το τρίμηνο. Μπορεί μόνο εύκολα να γίνεται λοιπόν αυτό, όμως όταν αποκλείπτονται στοιχεία δεν είναι σωστό. Δηλαδή, το ότι αυτός ο άνθρωπος, και μιλούμε για τον κύριο Παπαδάκη, τα δύο πρώτα έργα αξίας 400.000 ευρώ, τα δύο με ανοιχτό. Αφήστε κύριε Παπαδάκη να μιλήσω, μα είναι λέω, μόνο σύντομα και αντιλάτες. Ζητήσατε για απολυμάτων, ζητήσατε άνθρωπο πανεπιστημίου. Τα φωτογραφικά έργα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Μπορείτε να σταματήσετε. Υποβαθμίζετε το επίπεδο του κάθε ενός συμβούλου. Λοιπόν, σας παρακαλώ, θα το πω όσο και να κοπανιέστε, ό,τι και να κάνετε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν με διαγωνισμό 400.000, 200.000 ανοιχτό πανελλήνιο, ο οποίος είχε εγκεκριμένα όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού από την υπηρεσία. Τα φωτογραφικά, ούτε η επίτροπος θα τα δεχόταν, ούτε κανένας. Και ποσός με ενδιαφέρει να τα δέχεται το κύριο του Βαζέρης. Είναι νομιμότατο και θα πρέπει να αφαιρείται από όσα λένε. Επιτέλους, ναι, μπορούμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε ό,τι θέλουμε χρησιμοποιώντας στοιχεία χωρίς την αλήθεια. Λέτε και την αλήθεια. Να κάνετε... Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, αλλά λέτε την αλήθεια. Όταν λέτε να κάνετε ό,τι λέτε, εννοείτε να δίνετε σε ένα φυσικό πρόσωπο 700.000 ευρώ σε ένα. Επίτης τοποθεσίας. Είσαι ο απλός συκοφάντης. Συκοφάντης είσαι εσύ. Τώρα. Yeah.
παντός εκκλησικού εδώ για θέματα που αφορούν τους χριστιανούς, λοιπόν, θα βγει σε μοιρά. Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα, γι' αυτό μας έχει θέλει εδώ και γίνεται από τα ρούχα μας. Αυτό ήθελα να μιλήσω άλλο, δεν είχα. Συγγνώμη, δεν είναι. Διαμαντή. Δεν έχω, δεν έχω λάθος. Εγώ θα σας θυμίσω πάνω σε αυτό το ποτάκι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Πέρυσι η Επίτροπος είχε στείλει πίσω κάποια τιμολόγια, διότι είχε θέματα με τη συγκεκριμένη ανάθεση. Και είχε βάλει. Με το κόστος. Με το κόστος στο λογικό και είχε βάλει και σαν απορία άξιων το γεγονός ότι ο εργολάβος των σκουπιδιών έπρεπε να έχει πτυχίο των εργάζων πέρυσι. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Απλά το αναφέρω για την Επίτροπη που πάτε κάτι πριν. Δώσει να σου απαντήσω ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται. Αναφέρω σε αυτό που μου είπε πάνω σε αυτό. Εντάξει, οκ, λοιπόν. Για την Επίτροπη. Και υπάρχει μια διαδικασία. Επειδή είναι η προεκλογική περίοδο πρωτοθυρών, είναι καλό να προσπαθήσουν το Συμβούλιο όλο αυτό το χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια και ένα καλό επίπεδο. Νομίζω πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Αυτό νομίζω εγώ. Και επίση το ζήτημα είναι, αν κάποιο νομίζει ότι γίνεται κάτι μη νόμιμα, κάνει μια καταγγελία στον Εισαγγελέα και τελειώνει την εκδήλωση. Γίνεται έρευνα και τελειώνει. Τόσο απλά. Δεν έχουμε μάθει έτσι οι δημαρχοί. Ίσως κάποιοι άλλοι το δίνουν με τους εισαγγελείς. Να στέλνουν κάποιους συμπολίτες τους στον εισαγγελέα. Εμείς δεν έχουμε μάθει. Εννοείς κάποιος. Βεβαίως εννοώ. Την απόφασή σας σαν δημοκρατία να με στείλετε στον εισαγγελέα. Να σας τη δω, να σας τη θυμίσω. Πάμε στη να σας τη δω, μια αδεία. Για εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου. Έτσι. Η στοχοθεσία λοιπόν όπως αναλύθηκε, όπως παρουσιάστηκε, όπως είπε και πάλι, ακούω την άποψη. Συμφωνεί το Συμβούλιο. Κυρία Κυριακή, κυρία Μαγκαλίτα, συμφωνείτε. Κυρία Βασταρδί, κύριε Βασταρδί. Όχι, το καταψηφίζω. Κυρία Μιάκο, κύριε Βοραζέ, κύριε Παπαδίστου. Κύριε Βάσο, κύριε Παπαδιαζή, έδωσε και το Συμβούλιο που είχε συμβεί για 1 η ώρα εντελώς κατά την ουσία. Μια στο προηγούμενο, συγγνώμη, το θέμα του περιφερειακού πάρκου είναι σαν να μην το κουβεντιάσανε σήμερα καθόλου, δηλαδή. Γιατί το αποσύρουμε. Δεν παίρνουμε απόφαση, αυτό είναι. Δεν παραλάβω. Δεν παραλάβω.